Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4. Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019. Παραμονή του πάρα πολύ κρίσιμου αγώνα με τη Σλόβαν. Για περισσότερους από έναν και δύο και τρεις λόγους, είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ δεν έχει το παραμικρό περιθώριο να μην πάρει την πρόκριση, αγάπη. Καλησπέρα. Στέργιο, καλησπέρα. Αλλά θα ξεκινήσουμε δυναμικά και θα δώσουμε δώρο πάλι. Πάλι δώρο. Είσαι έτοιμος? Ναι, μια χαρά. Τι δίνουμε? Τι δίνουμε, ένα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο, λοιπόν. Θα δώσουμε, Στέργιο, 6 εισιτήρια. 6. Για τον αγώνα της Κυριακής. Το νούμερο πώς γεννήσει, ανάλογα πώς θα ξυπνήσεις, λες 5, 6, 4. Όχι, ρε, ο προγραμματισμός αρχικός ήταν 5, ωραία. Ναι, αλλά. Αλλά δίνω ένα δώρο. Έτσι και από μένα. Ωραία. Χθες έδινε ο Σταύρος γιατί είχε γενέθλια. Σήμερα δίνω εγώ, αύριο δώσε εσύ, εντάξει, συμφωνείς. Ωραία. Λοιπόν, 6 εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής, του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. 7 η ώρα το μάτσο. 7 η ώρα. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Γιατί βλέπετε τι γίνεται. Υπάρχει μια χαλαρότητα στην αρχή, αλλά μετά γίνεται sold out και μένεις εκτός. Οπότε, πάω 24 εδώ πέρα. Είμαστε και δίνουμε 6 εισιτήρια. Ωραία, τέλεια. Πάμε ξανά στο σημερινό τώρα, γιατί είναι λίγο πιο μετά αυτό. Θα έχουμε μαζί μας τον Σταύρο που τον στείλαμε. Το στείλαμε στο σεμινάριο. Σε φοβερή αποστολή. Στο σεμινάριο της ΕΠΟ για το ΒΑΡ. Νομίζω ότι θα ρωτήσει ένα, δύο, τρία, πέντε πράγματα. Είναι τυχερός που έγινε χθες η κουβέντα εκτός και κατάλαβε ότι ήρθε και δεύτερη ενημέρωση και δεν περίμενε να πάει μία η ώρα. Γιατί ήταν στις 11 το σεμινάριο τελικά. Και αυτή η 11, ρε, εσύ. 11 πολύ νωρίς, ρε, εσύ. Το μία ήταν normal. Δηλαδή λέω μπράβο, το μία είναι μια πάρα πολύ ωραία ώρα. Το υπολόγισα καλά, αλλά 11 δεν ξέρω. Σηκώνεσαι 10, πίνεις ένα καφέ στο σπίτι μέχρι 10:30 παρά. Βγαίνεις έξω, πίνεις δεύτερο καφέ. Ηρεμείς λίγο, λες κάτσε να πάμε καλή διάθεση και όλα αυτά. Και το 10:30 μία παρά 20 ξεκινάς για το ξενοδοχείο που είναι το σεμινάριο. Δεν το σκέφτηκα καλά. Μια θα τώρα, οριακά καφέ στο σπίτι. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Έχουμε σήμερα και τη συνέντευξη του Αμπέλ Φερέιρα στις 2 και 4. Ναι, 2 και 4. Και το απόγευμα μετά. Οι Σλοβάκοι θα είναι εδώ από το μεσημέρι. Έχει γεμάτο πρόγραμμα. Κανονικά. Η προπόνηση ήταν 10 παρατέταρτο τώρα το πρωί νωρίς της ομάδας. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά. Βέβαια δεν μπορούν να συγκριθούν με το αυριανό παιχνίδι. Αλλά σίγουρα πάντα οι δηλώσεις του προπονητή και γενικότερα τα προεόρτη ενός ευρωπαϊκού αγώνα έχουν ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων του ΠΑΟΚ. Ναι. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 να τη διαβάσετε. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι για τα τηλεοπτικά. Να μην σας κουράσω τώρα. Είναι για Νόβα. Ουσιαστικά τα πάντα. Το νόημα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν εκβιάζεται από κανέναν και στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις. Χαιρετίζουν την απόφαση της ΠΑΕ, οι σύνδεσμοι για μετάδοση των αγώνων μέσω του ΠΑΟΚ TV. Και καλούμε, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, τους απανταχού παοξίδες να στηρίξουν αυτή την πρωτοφανή προσπάθεια στα παγκόσμια δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ δεν εκβιάζεται και δεν έχει την ανάγκη κανενός. Τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη μπορούν να συνεχίζουν να τα κατασπαταλούν άλλοι. Εμείς ούτε το κάναμε ποτέ, ούτε έχουμε διάθεση να το κάνουμε στο μέλλον. Υπάρχει και παράγραφος για την ομάδα μπάσκετ. Συνεχίζονται οι προγραφές για τα εισιτήρια διαρκείας. Δείχνουν μια διάθεση οι σύνδεσμοι να στηρίξουν. Μακάρι να το κάνουν στο μέγιστο βαθμό, μακάρι και ο απλός κόσμος, οι μη οργανωμένοι να στηρίξουν. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Είχαμε και μεταγραφή εχθές. Θα αναφερθούμε συνέχεια με τον Νίκο για τον Σέντερ Αγάπη από τις Μπαχάμες. Ναι. Δεν νομίζω να έχει ποτέ ο ΠΑΟΚ Σέντερ από τις Μπαχάμες. Τέλος πάντων, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ να δω τι ακριβώς είναι ο νέος παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο Νόουλς πάντως στην Α2 της Γαλλίας νομίζω αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν. Υποβιβάστηκε η ομάδα του. Γενικότερα στις τρεις ομάδες που έχει παίξει τελευταία ο Νόουλς υποβιβάστηκαν αγάπη ομάδες του. Δεν Εντάξει. Είναι και πολύ καλό αυτό. Δεν είναι καλός ο Νόουλς. Θα μου πεις μπορεί να μην φταίει ο Νόουλς. Δηλαδή να έδινε τα πάντα, να ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του και οι άλλοι απλά να μην την έβρισκαν. Είναι εντάξει, κάθε φορά που σε μια ομάδα. Θα το δούμε και αυτό. Εντάξει, δεν το παίρνεις όλο πάνω σου. Οκ, συμβαίνουν αυτά. Θα το δούμε και αυτό. Μακάρι να πάει καλά στο ναι. Και να προσφέρει. Εγώ ξαναλέω, η χρονιά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θα πρέπει να οπλιστούμε όλοι
με υπομονή να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, γιατί θα έρθουν και οι ήττες. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το ρόστερ και πώς θα ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια. Αλλά ξαναλέω, η πρώτη εντύπωση εδώ και καιρό είναι ότι μας περιμένει μια πολύ δύσκολη χρονιά. Αυτό μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να πάρουμε ένα εισιτήριο διαρκείας και να ελπίζουμε πως η ομάδα δεν θα αντιμετωπίσει προβλήματα αγωνιστικά. Τώρα οικονομικά τι θα γίνει, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν θα βοηθήσει κάποιος άλλος ξανά, ο Ιβάν Σαββίδης, ο Κώστας Σαμυρίδης, κάποιος άλλος, θα δούμε. Αυτά σαν μια πρώτη εισαγωγή. Είχαμε εκδέσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με τους αστείους της Κράσνονταρ. Πραγματικά τέτοια αφέλεια, τέτοια, δεν ξέρω. Αυτό που λέγαμε και με τον Σταύρο, γιατί είδαμε μαζί το μάτς. Πώς δίνουν τόσα εκατομμύρια οι Ρώσοι σε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Εκατομμύρια τα συμβόλαια, δεν είναι πραγματικά. Και φυσικά πώς αποκλείστηκε η αγάπη ο Σέρζιο Κοσεϊσάου από αυτή την ομάδα. Ναι, ναι. Δεν το πολύ καταλαβαίνεις. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πρόεδρος της Πόρτος, σήμερα θα τον είχα διώξει. Δεν γίνεται αυτή η ομάδα να σου βάζει 3 γκολ μέσα στην έδρα σου, στην Πορτογαλία, μέσα σε 15 λεπτά. Δεν το παρακολούθησα καν. Δεν ξέρω πώς πήγε, αλλά πραγματικά ψάχνεις τρόπο να βρεις. Και λόγο. Πώς πήγε, από το 20 μέχρι το 35 έκαναν 0-3. Δεν είναι αυτό, ρε. Το θέμα είναι πόσο κακή ήταν η Πόρτο. Δηλαδή, τι έκαναν, ρε. Του άφηναν την μπάλα και του έλεγαν βάλτε. Δεν ξέρω. Είναι άθλος που αυτή η ομάδα πέτυχε ένα γκολ σε 2 μάτς. Είναι και ο φίλος μας έστειλε χθες το μήνυμα. Το 2-0 στο ημίχρονο και 4-0 ναι, ναι, ναι. Τελικό. Και 2 γκολ από μένα δώρο. Γλιτώσαμε την μπαλαρίνα στο Σταύρο, ρε. Αυτό το γλιτώσαμε. Έπρεπε να γίνει κάτι. Έπρεπε. Ναι. Αλλά τέλος πάντων δεν έγινε. Ξαναλέω, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία για την Κράσνονταρ ότι πέτυχε ένα γκολ σε 2 μάτς. Πραγματικά μπράβο τους. Κάνιας, Champions League. Κάνε Champions League, μια χαρά. Λέοβατς. Και ο Λέοβατς. Champions League. Και ο Λεβέκ. Λεβέκ όχι, όχι. Χατσερίδης, Champions League. Χατσερίδης τι. Έχει βρει κάτι. Όχι. Δεν έχει κλείσει. Τι, ούτε έχει, καν στο μετρό που έβγαινε ο Μπεκάλι και έλεγε τον έχουμε συμφωνήσει και τον έμπειρο στόπερ και αυτά δεν. Για χαζό τον έχει τον Μπεκάλι. Δεν έκλεισε τελικά. Δεν είναι, όχι. Στέργιο. Κοίταξε, μπορεί να του είπε ο Μπεκάλι τον Χατσερίδη, αδερφέ, 200.000 το χρόνο καλά είναι. Και αυτό να είπε, εγώ πήρα 1,5 στο πάγο. Χατσερίδης, ναι. Θέλω 1,5. Όχι, εγώ αυτό το κασέ και δεν πέφτω. Ναι, δεν πέφτω. Εντάξει. Αλλά Κάνια και Λέοβατς κανονικά, ο Μίλου Τσάμπιονς Λιγκ. Ο Ερυθρός Αστέρας πέρασε με 4 ισοπαλίες ή κάνω λάθος. Με 4 ισοπαλίες, ναι. Ο φίλος λέει ξεκίνησε εντυπωσιακά με 1-0 στο 10. Ναι, μετά τι έγινε το θέμα. Μέχρι να σηκώσουμε το κεφάλι, είδαμε ξαφνικά την μπάλα στα δίκτυα της Κράσνονταρ. Ούτε ένα λεπτό πέρασε. Ναι. Εδώ μιλάμε για σούπερ αφελής, να μην πω τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει αυτή η ομάδα. Αυτές οι κληρώσεις που έχουν άλλες ομάδες. Γιατί μη μου πει κάποιος ότι φταίει μόνο ο ΠΑΟΚ που δεν έχει πάρει βαθμούς στην Ευρώπη. Και η ΑΕΚ πέρσι, σαν ψευτοπρωταθλήτρια που μπήκε στη διαδικασία του Champions League, από τον ίδιο δρόμο του ΠΑΟΚ, η βαθμολογία της ήταν πολύ χειρότερη από αυτή του ΠΑΟΚ, γιατί είχε να παίξει στην Ευρώπη πόσα χρόνια. Και τη είδε στον δρόμο η Σέλντι και η Βίντι. Χωρίς να έχει βαθμούς η ΑΕΚ. Γιατί εντάξει, μέχρι ένα σημείο. Ευθύνεται και ο ΠΑΟΚ που δεν έχει βαθμούς και έπεσε πάνω στον Άγιαξ, αλλά και η ΑΕΚ δεν είχε βαθμούς. Λιγότερο σου είχε. Το μαγνήτη έχει. Τι συζητάμε. Το μαγνήτη έχει ξεκάθαρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η κουβέντα αυτή είναι. Αλλά έγινε. Τέλος πάντων, τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι αύριο με τη Σλόβαν. Το να γυρνάμε πάλι πίσω. Η ουσία είναι ο ΠΑΟΚ πρέπει να περάσει αύριο. Με 2-0, με 3-1, με 5-2, δεν ξέρω. Πρέπει να περάσει βασικά. Αυτό πρέπει θέμα. Να αποκριθεί να είναι στου ομίλου του Europa League. Για πολλούς λόγους και να γυρίσει πάλι μετά πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να έρθει και η νίκη με τον Πανιόνιο, να έρθει μετά και η διακοπή, να δει ο Φερέιρα τι μπορεί να διορθώσει, ποιους παίκτες μπορεί να βάλει στο rotation περισσότερο, να έρθει και η μεταγραφική ενίσχυση στην εκνοή της μεταγραφικής περίοδου. Θυμίζω, μεταγραφές μπορούν να κάνουν οι ελληνικές ομάδες μέχρι τις 31 Αυγούστου τα μεσάνυχτα. Υπάρχει μια παράταση φέτος, γιατί τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι τελείωνε 8 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος. Φέτος είναι μέχρι τις 12. Οπότε αυτοί που θα έρθουν οι ποδοσφαιριστές, σύ το Βέρμπλουμ που λογικά θα μπει σιγά σιγά περισσότερο στο κλίμα της ομάδας στο διάστημα της διακοπής,
να αρχίσει ο ΠΑΟΚ, μάλλον να συνεχίσει από εκεί που άφησε την περσινή χρονιά. Αλλά όλα αυτά προϋποθέτουν πρόκριση εις βάρος του Σλόβαν για να παραμείνει έτσι η ομάδα ήρεμη και με ηρεμία να γίνουν οι κινήσεις και στο αγωνιστικό τμήμα αλλά και στο μεταγραφικό κομμάτι να κλείσει ο ΠΑΟΚ τα κενά που έχει, γιατί έχει κενά η ομάδα. Καλά, προφανώς και έχει κενά. Το γιατί συνέχεια. Και πώς και εντάξει, λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Το θέμα είναι αυτά τα κενά να συμπληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο, αλλά να έχει ο ΠΑΟΚ δύο μάτς την εβδομάδα. Γιατί αν έχει ένα μάτς την εβδομάδα, εγώ το έχω ξαναπεί, όταν υπάρχει ένα ρόστερ τουλάχιστον 20 ποδοσφαιριστών που νιώθουν ότι πρέπει να παίζουν ενδεκάδα και έρχονται άλλοι τρεις, ο Βέρμπλουμ μαζί με τον Βιερίνη και τον Μαωρίσιο, δηλαδή πάμε στους 23, και αν πάρεις και άλλους 2-3, 26, 26 παίκτες για ένα μάτς την εβδομάδα, αγάπη, δεν μπορεί να του χωρέσει ούτε στα οικογενειακά διπλά. Για μένα αυτό είναι το λιγότερο, να σου πω την αλήθεια. Για μένα αυτό είναι το περισσότερο για την ισορροπία τη ομάδα. Όχι, για μένα είναι το λιγότερο, γιατί το τώρα είναι το θέμα. Ότι αν αποκλειστεί, ξεκινά τη χρονιά πολύ άσχημα, με κακή. Μάλλον δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την ψυχολογία σου, που δεν είναι καλή, γιατί έχουν γίνει αρκετά πράγματα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού. Και στην πορεία, ναι, okay, μπορεί να φανεί και αυτό. Αλλά και πέρσι ψυχολογία... τόσο τα παιχνίδια. Τα γινόταν rotation στην Ευρώπη, όχι. Γινόταν rotation. Έγινε, πήραν κάποιοι παίκτες που δεν έμπαιζαν στην Ελλάδα χρόνια. Έγινε από ένα σημείο και μετά. Γενικά ρωτήσαν, δεν γινόταν. Και θέματα εντός αποδητηρίων δεν υπήρχαν. Την ψυχολογία τη βρίσκεις. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσει. Άμα ξεκινήσει με αποκλεισμό. Θα τη βρεις. Τελειώνει η ζωή. Θα τη βρεις. Πιστεύεις ότι πώς είναι τώρα. Αργά, γρήγορα θα τη βρεις. Το θέμα είναι, ξαναλέω. Πέρα από θέμα πρεστίζ, από θέμα οικονομικό, από θέμα μουρμούρα, από θέμα. Στην τελική θα έχει να κάνει ο Φερέρα με 22, 23, 24 παίκτες που θα θέλουν να παίζουν. Και με ένα μάτι τη βδομάδα, χωρίς να υπάρχει και κύπελο Ελλάδος σε φάση ομίλων, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Γιατί αν αρχίσουν μέσα στην ομάδα οι μουρμούρες στα αποδυτήρια, από παίκτες που δεν αγωνίζονται, με το δίκιο τους ή με το άδικο τους, δεν ξέρω, υπάρχουν θέματα. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα είναι ο ΠΑΟΚ να είναι αύριο σοβαρός, να περάσει τη Σλόβαν, που όντως δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά δεν είναι και η ομάδα που μπορείς να την πάρεις αψήφιστα και να μπει με του ΠΕΕΛ, εντάξει, μωρέ 3-0-4-0. Καλά, και μόνο σε καμία περίπτωση. Και μόνο τι δηλώσει του και από αυτά που λένε, καταλαβαίνει ότι έρχονται και υποψιασμένοι, γνωρίζοντα ότι δεν θα είναι το σκηνικό όπω ήταν στη Μπρατισλάβα. Μια χαρά στα μολοχτάκοντα αυτή. Όχι, έχουν έρθει πολύ συνειδητοποιημένοι στα αριό. Άμα δει τι δηλώνουν και σήμερα και χθε, είναι ότι ξέρουμε τι μα περιμένει, ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα, δεν μένουμε στο παιχνίδι, αλλά έχουμε και ένα σκορ που μα ευνοεί αυτή τη στιγμή. Και είναι αλήθεια. Και στα ποδητήρια θα λένε. Πάμε να βάλουμε ένα γκολ να προκριθούμε στους ομίλους. Αυτό σου λέω, είναι συνειδητοποιημένοι. Ξέρουν ότι αν βάλουν γκολ, δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Αλλά δεν έρχονται, τους έχουμε και έχουμε το. Δεν μπορούν, εντάξει, δεν μπορούν να το βγάλουν τώρα. Ναι, έχει συμβεί αυτό το πράγμα όμως. Έχει ξανασυμβεί στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι μόνο το τι πιστεύουμε ότι ισχύει, είναι και το τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Έρχονται συνειδητοποιημένοι, έχουν ένα καλό σκορ από το πρώτο παιχνίδι, γιατί το 1-0 κατά τα ψέματα αλλάζει όλες τις ισορροπίες. Και από εκεί και πέρα έρχονται να κάνουν τη δουλειά τους. Θα έχουν και κόσμο μαζί. Εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί εντάξει, έγιναν πολλά στην Πρατισλάβα που μπορεί να δυσκολέψουν πολύ την κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι ακριβώς τελικά. 200 λένε, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, εγώ υπολογίζω 100. Ναι, λογικά θα κλείσει 8. Λογικά. Εκτός άμα είναι, ξέρω, 30-40-50, ας μπουν στη θύρα 3. Στη θύρα 1, στη θύρα 2, όπου θέλουν να σμπούνε, να μην κλείσει η θύρα 8. Γιατί ξαναλέω, κάθε φορά που ακούμε ένα νούμερο, στην πραγματικότητα βλέπουμε τους μισούς. Είτε μιλάμε για ομάδες με κόσμο της Ευρώπης, είτε όχι. Άρα, από τη στιγμή που λένε πληροφορίες 200 φίλοι της Σλόβαν, αν τελικά φτάσουμε 40, 50, 70, 80, ας βρεθεί μια άλλη λύση. Θα το δούμε και αυτό, είναι δευτερεύον θέμα. Δεν μου λες την κοπέλα που είχε εισβάλει στον αγωνιστικό χώρο, τη θυμάσαι? Όχι. Δεν είδες το πλάνο εκείνο? Το πλάνο το είδα, αλλά δεν θυμάμαι την. Ναι, ρε παιδί μου, το story πώς μπήκε, ναι, μπήκε μέσα και όλο αυτό λέμε. Ναι. Έκανε κάποιες δηλώσεις τώρα. Έκανε και δηλώσεις, μάλιστα. Ναι. Βασικά, έδωσε ολόκληρη συνέντευξη στην Σλοβακία. Έμεινε από την Πέμπτη το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα στο αστυνομικό τμήμα. Κρίμα. Κάτσε λίγο δύσκολη κοπέλα. Κρίμα. Περιγράφει το κελί, λέει ότι ήταν πολύ μικρό, καμία επαφή με τον εξωκόσμο. Δηλαδή δεν ξέρω τι περίμενε η κοπέλα, τι θα είναι το κελί, κανένα ξενοδοχείο, δεν ξέρω. Και σε κάποια φάση λέει ότι όση ώρα ήμουν στο περιπολικό και περίμενα για να φύγουμε στο και το αστυνομικό τμήμα από το γήπεδο, ήμουν μαζί με φίλους του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Που και οι φίλοι του ΠΑΟΚ πέρασαν νομίζω ακόμη πιο δύσκολα.
εκείνες τις ώρες στην Μπρατισλάβα. Μίλησα, λέει, μαζί τους. Και τους είπα, μίλησε βέβαια, μαζί ότι... τους. Ναι, μίλησα μαζί τους. Μπράβο. Λέει. Και είναι ωραία η ατάκα που λέει ότι στο τέλος, το τελευταίο πράγμα που τους είπα, και έφυγε με το περιπολικό, ήταν ότι ετοιμαστείτε γιατί θα χάσετε και στην Τούμπα. Το μάλλον το είπε φεύγοντας, αντικλίνοντας την πόρτα, τότε το είπε. Κάνε λίγο το σκηνικό όλο, σκέψτε το. Αλλά 4 μέρες την είχαν και αυτή η άρεση. Τέλος πάντων, αυτή που προφανώς ζήλεψε από την άλλη την που μπήκε στο τελικό. Ναι, ναι, ναι. Λέει ότι ήταν μια κίνηση πολύ αυθόρμητη. Δηλαδή εκεί που καθόταν, έτσι όπως το περιγράφει. Μην το κάνεις και μια μέρα. Σε ένα. Εσύ, πραγματικά. Το σκεφτείς και. Σε ένα δευτερόλεπτο. Λέει σε ένα δευτερόλεπτο το σκέφτηκα και μπήκα. Σοπαρέ, δηλαδή. Η οποία ήταν αθλήτρια του χόκεϊ τη Σλόβαν. Του χόκεϊ. 19 χρονών. Και τη επιβλήθηκε τώρα χρηματικό πρόστιμο 800 ευρώ, εντάξει, οκ. Αλλά και 2 χρόνια αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δράση στη Σλοβακία. 19 χρονών. Δεν το μετανιώνει, βέβαια, λέει η κοπέλα. Και δεν ήταν. Ας αλλάξουμε θέμα, γιατί έχω. Ουσιών, Στέργιο. Έχω συγκινηθεί, αγάπη, με την αθλήτρια του χόκεϊ. Εντάξει, ρε, εδώ παραχώρησε ολόκληρη η συνέντευξη τη κοπέλα. Πέρασε 4 δύσκολες μέρες. Να τη βρει να παραχωρήσει και σε εμάς. Οι πιο δύσκολες ημέρες τη ζωή τη κοπέλα. Στο να θέτω αυτό το πράγμα. Βρες την κοπέλα να κάνει μια συνέντευξη. Δεν θέλω να ασχοληθώ με την κοπέλα, όχι. Δεν θέλω. Να ασχοληθούν οι άλλοι που την έβλεπαν και τη χαίρονταν κιόλα με τι φωτογραφίε. Ναι. Τόσα άτομα είναι, μπορεί να ασχοληθεί κάποιο, αν θέλει, με την κοπέλα. Τέλος πάντων, υπάρχει και συνέντευξη δηλώσεις του ΕΣΥΤΗ, μάλλον σε μέσο της Νιγηρίας. Ναι. Που λέει ουσιαστικά για το ρόλο του γενικότερα στις ομάδες του και στον ΠΑΟΚ πλέον. Ο διεθνής πλέον ΕΣΥΤΗ. Ναι, είναι εκείνη μετά από 3 χρόνια. Που είχε πει και όταν είχε πάει στην Ολλανδία στην πρώτη στιγμή ότι θέλει να καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου, θέλει να κλέβει μπάλες και να δίνει γρήγορα στους παίκτες του. Αυτό επανέλαβε πάλι ο ΕΣΥΤΗ. Ο οποίος μετά από πόσο καιρό επιστρέφει στην Νιγηρία. Μετά από 3 χρόνια. Είχε παίξει το 16 τελευταία φορά. 2 μάτς ή 3 μάτς. Πότε φεύγει και αυτό την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Και αρκετοί φεύγουν την επόμενη εβδομάδα, πλάκα-πλάκα. Οι κλήσεις σιγά σιγά έρχονται. Του στόχοι ήταν η περίεργη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που κλήθηκε στους αναπληρωματικούς της Σλοβακίας, γιατί υπήρχε μία λίστα 25 ναι. Συν κάποιους. Μέσα στους συν ήταν ο στόχ. Και υπήρχαν και ερωτήσεις από Σλοβάκους δημοσιογράφους στον προπονητή. Για τον Στοχ. Και ουσιαστικά αυτό που είπε είναι ότι επειδή ακόμη δεν έχει βρει σταθερό ρόλο στον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να είναι και τόσο σταθερός ο ρόλος του στην εθνική. Αλλά είναι στις επιλογές της δεύτερης. Ο Ζαμπά κλήθηκε στην εθνική Βραζιλία ή όχι. Ο Ζαμπά δεν κλήθηκε στην εθνική Βραζιλία. Γιατί αυτό Βραζιλίας, είναι το νερό του, λέω, να παίξει στην εθνική Βραζιλία. Όχι, δεν κλήθηκε. Είναι η αλήθεια. Το πολεμάνε μάλλον. Στοχ είδα. Του Εσίτη. Σφιντέσκι λογικά θα είναι. Ο Βαρέλα, μάλλον θα είναι. Ποιον άλλον. Έχει, θα δούμε και τους Έλληνες διεθνείς. Έλληνες έχει πολλούς, ξανά. Στο μεταξύ, είχαμε χθες, είδα λίγο μερικά στιγμιότυπα. Μην φανταστείς πολλά. Τον προημιτελικό του ασιατικού Champions League. Πρίγιοβιτς εναντίον Λουτσέσκου. 0-0, αγάπη. Πρίγιοβιτς ήταν εκτός όμως. Ναι. Αποστολής. Και τι γίνεται τώρα. Τίποτα, υπάρχει. Ρεβάνς. Υπάρχει ρεβάνς, ναι. Στην έδρα του Λουτσέσκου. Στην έδρα του Λουτσέσκου. 17 Σεπτεμβρίου. Θες να στείλουμε αποστολή, ψήνεσαι. Ψήνω εύκολα. Εγώ να ξέρετε ότι. Αποστολή δεν στην Αλχιλάλ. 17 στη γιορτή μου κιόλας. Μια χαρά. Πάω να γιορτάσω εκεί. Δεν έχω κανένα θέμα. Στείλτε με. Πρέπει να είσαι λίγο προσεκτική όμως. Να βγάλουμε λίγο το Σταύρο μετά. Να το θυμηθώ λίγο. Το... Λίγο μπουρκα, λίγο αυτό, λίγο μην έχουμε. Πίεση και εσύ λίγο. Πες το Σταύρο. Είναι σημαντικό ρε παιδί να έχουμε ένα ψαλμένο. Ναι, θα πρέπει λίγο να ανανεώσει την καρδάρα μου να πας εκεί. Εντάξει. Θα πάρω όλα τα κλειστά, ξέρω εγώ. Κλειστά, μπουρκες. Έτσι δεν πάω. Εντάξει, οκ. Θα δούμε. Το έχουμε όμως. Δεν έχω θέμα. Ωραία, θα μεταβάσουμε στο Σταύρο. Ωραία, τέλεια. Ο Πρίγκιπας ήταν εκτός. Έχει θέμα πάλι. Δεν το ρώτησα, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έκατσα να το ψάξω περισσότερο. Πρώτα λίγο, είδα λίγο τα highlights. Ο Πρίγκιπας, όσο τραυματισμούς δεν έβγαλε στον ΠΑΟΚ, έχει βγάλει εκεί. Δηλαδή χάνει μια-δυο εβδομάδες, παίζει. Χάνει μια-δυο εβδομάδες, παίζει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Θα το βρει το δρόμο του Κυπρίγκοβιτς. Ναι, προημιτελικός, είπαμε ήταν αυτό. Προημιτελικός. Μάλιστα. Καλή επιτυχία 17 Σεπτέμβρη. Ποιον θέλουμε. Εγώ θέλω Λουτσέσκου. Εσύ. Ναι, Λουτσέσκου μάλλον. Λουτσέσκου. Εφού ο Πρίγκοβιτς δεν έπαιξε το μάτς. Άστο. Ας μην παίξει και στο δεύτερο, θα πάρει ο Λουτσέσκου. Ας προχωρήσει μάλλον ο Λουτσέσκου. Γεμάτο γήπεδο και τέτοια, ξέρεις τέτοια. Θα το δούμε. 17. Με 752 βαθμούς Σεπτεμβρίου. Ναι, εμείς εδώ λιγότερους έχουμε. Εντάξει, άντε μην αρχίσω τώρα. Μπαίνει Σεπτέμβριο και ακόμα έχουμε 35 άρια. Έσχος.
Αύριο βράδυ να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι. Δεν μου λες, Μπρατισλάβα, πόσο είχε την πρώτη εβδομάδα? Είχε 15, ας πούμε. Την ώρα του αγώνα είχε 15-17, κάπου εκεί. Αλλά η άλλη αύριο θα είναι λίγο δύσκολη. Πάντα είναι δύσκολη. Α, θα είναι, όντως, θα είναι. Ναι, ρε, τι, 15 βαθμοί διαφορά είναι. Άμα έχει αύριο το βράδυ 30 εδώ, σύν την υγρασία που έχουμε εδώ. Ναι. Δεν συνηθίζεται και εύκολα. Εντάξει, πάντα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αν τα πάρετε ένα προς ένα, δεν υπάρχει ομάδα που να μην έχει εμφανιστεί επηρεασμένη. Αυτό που αλλάζει είναι ο χρόνος που χρειάζεται κάθε ομάδα για να προσαρμοστεί και στην Τούμπα και στις καιρικές συνθήκες και γενικότερα στον αγώνα. Αν ο ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα που συνήθως είναι στην αρχή και η Μπενφίκα πέρσι, δεν πολύ κατάλαβε στην αρχή τι γινότανε. Όταν αρχίζουν οι ομάδες και περνάνε 5-10 λεπτά, δεν το αρχίζουν και βρίσκουν τα πατήματά τους. Άρα, αν μπορέσει ο ΠΑΟΚ και αύριο προηγηθεί στο ξεκίνημα, θα είναι το ιδανικό σενάριο. Όχι ότι αν δεν προηγηθεί, θα έχει χαλάσει ο κόσμος. 90 λεπτά έχουμε, δεν έχει ο ΠΑΟΚ να γυρίσει παιχνίδι όπως είχε Κράσνονταρ 4-0, να θέλει οπωσδήποτε γκολ στα πρώτα λεπτά. Νομίζω ότι το ξέρει αυτό καλύτερα από όλους και ο Φεραίρα και οι παίκτες, ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι και υπομονητικός πέρα από αποτελεσματικός. Είναι αυτό που λέγαμε χθες και με τον Σταύρο, ότι ό,τι και να γίνει, πρέπει και από τον κόσμο και από την ομάδα κυρίως να υπάρχει υπομονή, ψυχραιμία και να το αντιμετωπίσει το παιχνίδι λεπτό προς λεπτό. Τώρα, άμα δεν βρεθεί πίσω στο σκορ, okay, είναι ακόμη πιο δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν τελείωσε τίποτα. Θέλει ηρεμία. Νομίζω πιο πολύ από όλα αυτό λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή. Η ηρεμία. Ναι. Γιατί αγωνιστικά, προσωπικά δεν το φοβάμαι πολύ το παιχνίδι. Αγωνιστικά, καθαρά. Τώρα, σε επίπεδο συγκέντρωση και όλα αυτά, σίγουρα. Υπάρχει θέμα και φαίνεται. Λοιπόν, θα πάμε σιγά-σιγά στο μαύρο στο γήπεδο. Πώς θα προσελκύσει ο Φεραίρα και η ομάδα. Θα το δούμε, ναι. Θα δούμε και τι θα πει στις 2 και 4 και πώς προετοιμάζει την ομάδα και την αποστολή. Γιατί σιγά-σιγά λογικά θα την έχουμε την αποστολή. Θυμίζω ότι δίνουμε και σήμερα εισιτήρια για τον αγώνα της Κυριακής. Αλλά σήμερα δίνουμε 6. Γράφετε θέμα, αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Στις 2 θα κληρώσουμε 6 εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο την Κυριακή στις 7. Λοιπόν, μαζί μας η Στοίχημαν, μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Οι καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα, ένα παιχνίδι, όλα τα αθλητικά γεγονότα, μεγάλα, μικρά, όλα τα αθλήματα γενικότερα, ένας χαμός σε καθημερινή βάση. Έχουμε παιχνίδια σήμερα. 3 μάτς για το Champions League, Άγιαξ από ΕΛ στις 10, συγγνώμη. Club Brugge, Linz πάλι στις 10, Σλάβια Πράγας, Κλουζ στις 10. Νομίζω ότι το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Αποέλ θα είναι αυτό που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Και αύριο φυσικά έχει πάρα πολλά παιχνίδια στο Europa League. Μαζί μας και το Ρίτζες Καζίνο. Υπάρχει το καζίνο, υπάρχει το θέατρο Βεργίνα, υπάρχει το Alfredo's Garden, υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν μπαρ, ένας πολυχώρος που σας προσφέρει ολοκληρωμένη διασκέδαση. Περιμένουμε και εμείς τα επόμενα happenings, τα επόμενα events του Regency Casino, γιατί πραγματικά και στα φετινά events και στα αυτά που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια και όσα πήγαμε εμείς, πραγματικά περάσαμε τέλεια. Νομίζω περάσατε κι εσείς. Μέχρι τότε μπορείτε να πάτε μια βόλτα στο Regency Casino. Δεν χρειάζεται να πληρώσετε εισιτήριο εισόδου, δεν υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει απλά να έχετε συμπληρώσει 21 χρόνια ζωής. Και ευστέρα, η παρέα μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτες εγγυώνται ότι θα γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και λογικά επιστρέφουμε με τον Σταύρο να μας πει τι έγινε ή τι γίνεται ακόμα στο σεμινάριο της ΕΠΟ για το ΒΑΡ. Λίμπερο 107,4. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζεται ο διαγωνισμός
για να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 6 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος Κυριακή στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Ξαναλέω, 6 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Δεύτερη αγωνιστική, γήπεδο Τούμπας, στις 7 η σέντρα και όχι στις 8 όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. Έχετε ακόμα 1 ώρα και 20 λεπτά. Θα κάνουμε την κλήρωση όπως κάθε μέρα, 2 λεπτάκια πριν τις 2. Είναι σε διαδικασία ακόμα το σεμινάριο για την εφαρμογή του VAR. Βρίσκεται στο ξενοδοχείο που γίνεται το σεμινάριο ο Σταύρος Κόλκας. Με το που τελειώσει θα τον έχουμε να μας πει το τι ακριβώς υπόθηκε εκεί, αν δέχτηκαν ερωτήσεις. Έχουμε 2-3 απορίες με αφορμή τα όσα έγιναν και τα όσα δεν έγιναν στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης, στο Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης. Θα δούμε αν θα δοθούν απαντήσεις πιστικές, γιατί η ανακοίνωση της ΚΕΔ είναι ουσιαστικά άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έχω 2 μηνύματα από φίλους του ΠΑΟΚ να διαβάσω την ανακοίνωση των συνδέσμων. Λοιπόν, οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ αναφέρουν με ανακοίνωση του σημερινή πριν από λίγη ώρα. Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες μιας καλά σκηνοθετημένης και απόλυτα κατευθυνόμενης επίθεσης από το συνδρομητικό κανάλι προς το Σύλλογο λόγω της απόφασής του να μην υποκύψει στις προσπάθειες εκβιασμού με φόντο τα τηλεοπτικά δικαιώματα των εντός έδρας αγώνων μας. Η τελευταία τοποθέτηση μάλιστα της Νόβα μας κάνει πραγματικά να αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν να ξεκινάει ένα πρωτάθλημα στο οποίο τόσο προκάλυπτα αποδεικνύεται πως η προσπάθεια ανατροπής του αίτητου πρωταθλητή περιλαμβάνει εκτός από αγωνιστικά κριτήρια εξωγενείς παράγοντες οι οποίοι εξ ορισμού θα έπρεπε να διακρίνονται για την αντικειμενικότητά τους. Μία επίθεση που είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το σύνολο σχεδόν του τύπου που με αφορμή την αρχική πρόταση της ΕΡΤ, την οποία χαρακτήρισε ως σκανδαλώδης, θυμήθηκε τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη και πως αυτά κατασπαταλούνται. Μάθαμε ξαφνικά λοιπόν πως τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου δεν κατασπαταλούνται όταν ο Ολυμπιακός έπαιρνε αντίστοιχα και υψηλότερα ποσά στο παρελθόν, δεν κατασπαταλούνται όταν χρησιμοποιούνται για την ανέργηση του γηπέδου της ΑΕΚ, δεν κατασπαταλούνται όταν επί δεκαετίες ολόκληρες ο ΟΤΕ ήταν ο κύριος χορηγός Παναθηναϊκού, δεν κατασπαταλούνται όταν οι υπεχρεωμένες ΠΑΕ αρνούνται να πληρώσουν τα χρέη τους και επιλέγουν ως λύση την πτώχευση και την αλλαγή αφημί. Σε αυτή την επίθεση, βέβαια, συμμέτοχη είναι η νέα κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός και ο νυν υφυπουργός αθλητισμού Αβγενάκης, εγκάρδιος φίλος του υπόδικου για συμμετοχή σε κλιματική οργάνωση, που ίσως τελικά να είναι συμμορία και μη προφυλακιστεί ο διοκτήτης κυβέρνηση του πλοίου με 2 κιλά ναρκωτικά. Μια κυβέρνηση η οποία κατακρεούγησε στο παρελθόν τη χώρα και τους κατοίκους της, ανάγκασε τους μισούς σχεδόν νέους να φύγουν στο εξωτερικό, πτώχευσε τους πάντες και τα πάντα και έχει σαν κουμάντο και βασικό χρηματοδότη τον δροσερό Έλληνα Πάμπλο Σκομπαρή. Είμαστε σίγουροι πως τα νέα πλοία όχι απλά θα έχουν τα κυβέρνητα και με αυτόματο πιλότο από τη Λατινική Αμερική, αλλά θα τη χάνουν και η υποδοχή αρχηγού κράτους στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτούς αξίζει ο Έλληνας και αυτούς έχει. Και ενώ όλα τα παραπάνω ήταν για όλους μας λίγο πολύ αναμενόμενα, είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε επιτέλους τη χρήση VAR στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και η αλήθεια είναι πως στο σαββατιάτικο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Τρίπολη, τα όσα συνέβησαν ξεπέρασαν ακόμα και τις υψηλές, η αλήθεια είναι, προσδοκίες μας. Μετά το πλάνο από το φεγγάρι και όλα τα ωραία που διαδραματίζονται στο συγκεκριμένο γήπεδο, ως συνήθως, ακούσαμε ξανά για ανθρώπινα λάθη, για δοκιμαστική περίοδο χρήση του συστήματος και άλλες πολλές αστείες δικαιολογίες που χρησιμοποιούν άνθρωποι με μηδενική αξία και αξιοπρέπεια, ώστε να δικαιολογήσουν αυτά τα οποία είναι ξεκάθαρα σε όλους μας. Το ξεκίνημα της χρονιάς, ωστόσο, μας στέλνει ηχηρό μήνυμα από τα υψηλά κλιμάκια της UEFA και από τον, όπως ακούγεται, γιατί σίγουροι δεν είμαστε, γιο του Σάββα Θεοδωρίδη. Τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και όλα όσα έγιναν σε αυτά μας αποδεικνύουν περίτρανα πως τα εδώ και δεκαετίες καλομαθημένα παιδιά του Πειραιά παίζουν φέτος στα αρέστα τους. Πραγματικά τους ευχαριστούμε για το γέλιο και την ικανοποίηση που μας προσφέρουν, νομίζοντας πως μπορούν να μας κάνουν έστω και λίγο να κάνουμε πίσω από όλα. Από όσα έχουμε θυσιάσει, ομάδα και κόσμος δεκαετίες τώρα, ο ΠΑΟΚ από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα δεν υπέκυψε ποτέ, δεν λιγοψύχησε ποτέ και δεν συμβιβάστηκε ποτέ. Η απεριόριστη αγάπη μας για το Σύλλογο το κράτησε ζωντανό σε χρόνια δύσκολα. Δεν πρόκειται να τον αφήσει ούτε τώρα απροστάτευτο. Την Πέμπτη, στο ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σλόβαν, η ομάδα μας χρειάζεται και είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να της δώσουμε την όθηση για την είσοδο στους ομίλους του Europa League. Το Champions League δυστυχώς για αυτούς θα πρέπει να μας περιμένει ακόμα έναν χρόνο. Χαιρετίζουμε την προσπάθεια της ΠΑΕ για τη μετάδοση των αγώνων μέσω του ΠΑΟΚ TV και καλούμε τους απανταχού ΠΑΟΞΙΔΙΣ να στηρίξουν αυτή την πρωτοφανή προσπάθεια στα παγκόσμια δεδομένα. Ο ΠΑΟΚ δεν εκβιάζεται και δεν έχει την ανάγκη κανενός. Τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη μπορούν να συνεχίσουν να τα κατασπαταλούν άλλοι. Εμείς ούτε το κάναμε ποτέ, ούτε έχουμε διάθεση να το κάνουμε
στο μέλλον. Τέλος, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε πως οι προγραφές για τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης περίοδου έχουν ήδη αρχίσει και ο κόσμος μπορεί να αισθάνεται, να απευθύνεται, συγγνώμη, στους κατατόπους συνδέσμους. Ο κόσμος θα πρέπει να στηρίξει μαζικά το τμήμα σε μια χρονιά που πραγματικά μας έχει ανάγκη. Το επόμενο διάστημα θα πάρουμε θέση για τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς επίσης και για το ποιοι ευθύνονται για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή, ωστόσο, προέχει η ενεργοποίηση και η έμπρακτη στήριξη όλων μας μετατιμής σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση των συνδέσμων και για το ΒΑΡ και για τα όσα έγιναν μέχρι τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και γενικότερα τα μηνύματα που λαμβάνουμε όλοι μας στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Είναι δεδομένο ότι γίνεται μια προσπάθεια ο ΠΑΟΚ να χάσει έτσι τελικά το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι συμφωνείτε οι περισσότεροι. Ναι, μεν μπορεί ο Ολυμπιακός τώρα να περνάει το μήνα του μέλλοντος με την είσοδο του στους ομίλους του Champions League, αλλά το μεγάλο του στοίχημα είναι το πρωτάθλημα. Ναι. Το είπε χθες και ο Βαγγέλης Μαρινάκης στους παίκτες του. Συγχαρητήρια για την πρόκληση κτλ. Μην ξεχνάτε, λέει, στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίρνει πάρα πολλά από τον Βαλμπουενά. Ωραία. Αυτόν αποθεώνουν όλοι. Όντως έχει κάνει πολύ καλά παιχνίδια ο Βαλμπουενά, όμως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι δεν είναι ένας παίκτης που μπορεί να αντέξει όλη τη σεζόν και να βγάλει το ρόλο που έβγαλε πέρσι ο Φορτούνης. Κοίταξε, αγάπη, ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφές. Είναι το μόνο σίγουρο. Κοίτα, εντάξει, ένα παίκτη θα πάρει, δύο θα πάρει. Κάτσε, γιατί δεν ξέρεις τι θα επιστρέψει από αυτά τα χρήματα που θα βάλει στα μία του, που είναι πολλά. Θα πάρει ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, εγώ είμαι σχεδόν βέβαιος. Ξαναλέω, δεν μπορώ να ξέρω αν θα πάρει έναν, δύο, τρεις. Θα φανεί, με μεταγραφή, δανεικούς. Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει ποδοσφαιριστές. Και έχει πλέον την άνεση, όταν μπήκαμε το καλημέρα στα ταμεία του 35 εκατομμύρια ευρώ, έχει την άνεση να μην έχει τα προβλήματα που έχει ο ΠΑΟΚ με το financial fair play. Εγώ επιμένω ότι δεν έχω την υποσχέση τον Ολυμπιακό. Αναγνωρίζω και αντιλαμβάνομαι ότι είναι βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο που να πει το αντίθετο. Και δεν υπάρχει κάποιο που δεν το περίμενε αυτό. Όλοι το περίμεναν. Ναι, εξακολουθώ όμως να πιστεύω ακράδαντα ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Σε αυτή τη φάση γενικά. Σε αυτή τη φάση που μιλάμε. Τώρα ο Ολυμπιακός πάρει τρεις παίκτες των 5 εκατομμυρίων ο καθένας, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά στη φάση που μιλάμε τώρα, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος. Και αυτό που απαιτεί και ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του και όλοι μας είναι να υπάρχει αυτή η ισονομία στο πρωτάθλημα. Εντάξει, γιατί απλά δεν γίνεται και δεν μπορεί να συγκρατηθεί και πολύ ο κόσμος και όλοι μας όταν με το καλημέρα ο Ολυμπιακός παίρνει δύο βαθμούς που δεν του άξιζε. Η βαθμολογία έπρεπε να είναι τρεις ο ΠΑΟΚ, ένας Ολυμπιακός. Και είναι δύο ομάδες στους τρεις βαθμούς. Δεν είναι ο Ολυμπιακός τόσο καλός όπως ο περσινός ΠΑΟΚ, να περνάει αέρα από όλες τις έδρες. Εάν λοιπόν όμως όταν έρχεται η γκέλα εμφανίζονται διαιτητές και χειριστές ΒΑΡ να κάνουν το άσπρο μαύρο ή το άσπρο κόκκινο, καλύτερα, και ο Ολυμπιακός δεν χάνει βαθμούς εκεί που πρέπει να χάσει βαθμούς, καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολο γίνεται το έργο του ΠΑΟΚ. Ρέξεις, καλά. Τι την καλά επόμενη είναι, φορά, να έχεις βοήθεια εκεί που είσαι δύσκολο. Την επόμενη φορά δεν θα πρέπει να ανοιχθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι λέω εγώ, εντάξει. Αν έχουμε ανάλογο περιστατικό με αυτό της πρεμιέρας, να ανοιχθεί ο ΠΑΟΚ μια αστεία δικαιολογία της ΚΕΔ. Γιατί πραγματικά γελάνε και τα γέλια. Ήταν θέμα τεχνικό. Και όλο τυχαίως χάθηκε το replay που φαίνεται ξεκάθαρα η κίνηση του Αραμπί και του Σεμέδο, κατά δεύτερο λόγο, που γκρεμίζουν τον Μπαράλες. Δηλαδή είχαν όλα τα replay οι χειριστές του ΒΑΡ και όλο τυχαίως έλειπε μόνο το replay που έδειχνε την παράβαση. Εάν λοιπόν συμβεί την επόμενη φορά, η άποψή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να δεχτεί την παραμικρή αστεία δικαιολογία. Πρέπει να κάνει ένα χαμό που όμοιό του δεν θα υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται ο κάθε τυχάρπαστος που το βάζουν σε μια θέση χειριστή ΒΑΡ και παίρνει 2.000 για 2 ώρες δουλειά να διαμορφώνει αποτελέσματα. Γιατί ο Κουμπαράκης έχει το άλοθη που θεωρητικά το άλοθη, γιατί η φάση έγινε στα μάτια του μπροστά, ότι δεν μου έδειξαν το επίμαχο βίντεο. Ωραία. Ο επόμενος λοιπόν χειριστής ΒΑΡ καλό θα είναι να δείξει όλα τα βίντεο. Και μέχρι να βρει όλα τα βίντεο να μην συνεχιστεί το παιχνίδι. Δεν είναι τόσο απλό.
Ας έχουμε και μια καθυστέρηση 5 λεπτών. Δεν χάλασε ο κόσμος. Δεν μας πιέζει κανένας. Ούτε βιαζόμαστε τόσο πολύ. Έχουμε δει παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα που έχουν τελειώσει 3 ώρες μετά την έναρξή τους. 4 ώρες. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να γίνει πιο σκληρός εφόσον τα δείγματα της πρώτης αγωνιστικής τα δούμε και στις επόμενες. Τα πράγματα είναι απλά. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να επιστρέψουμε στα χρόνια της παράγκας. Αυτό είχα να πω. Να ρίχνουν στην ευθύνη στον άλλον. Όχι, δεν γίνεται. Να σου λένε ότι δεν είναι για μένα, που βλέπεις. Το έλεγε και ο Σταύρος, νομίζω συμφωνείτε όλοι. Ο Τζοβάρας έπρεπε να πάει σπίτι. Τέλος. Θα βρούμε άλλους χειριστές. Σε βάζω εκεί με μισθό, τι μισθό, με μεροκάματο 2.000 ευρώ για 2 ώρες δουλειάς. Κάνε αυτό που πρέπει. Για να επέμβεις σε μία ή δύο φάσεις. Παραπάνω δεν είναι. Αφού λοιπόν δεν... υπάρχει τεχνικό πρόβλημα. Θα περιμένεις μέχρι να λυθεί. Θα πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές, θα πάρουν τις οδηγίες, θα περιμένει και ο εκάστοτε διαιτητής και θα βρεις τρόπο να δείξει στον διαιτητή τα replay που πρέπει. Αφού λοιπόν δεν το έκανες, δεν θα έχεις άλλη ευκαιρία. Κανονικά τι έπρεπε να γίνει, λέω εγώ τώρα. Θα πας σπίτι σου. Και αν θες να βγάζεις 2.000 σε 2 ώρες, να βρεις άλλη δουλειά. Δεν μπορώ να σε ανεχτώ εγώ και να παίζει με τα νεύρα μου. Ναι. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Και το καταλάβαμε με το καλημέρα, φυσικά δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Αλλά πάντα όταν το βλέπεις με τα μάτια σου, το τι σκαρφίζονται και το τι δικαιολογίες βρίσκουν. Και βρείτε μια άκρη με το Καραϊσκάκι τις κάμερες. Βρείτε μια άκρη, επιτέλους. Εκεί ισχύει κάτι. Αυτή η κοροϊδία δεν γίνεται άλλο. Βρείτε μια άκρη. Εκεί ισχύει κάτι διαφορετικό. Γίνονται πράγματα που δεν τα μαθαίνει κανένας. Γίνονται επιθέσεις από το πουθενά. Ακόμα και σε ξένα τηλεοπτικά συνεργεία. Όπως έγινε στο πρώτο μάτς με την Κράσνονταρ. Αλλά δεν λέγονται πουθενά. Το σύστημα όλα καλά. Τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Ρε, βίντεο από τα αποδυτήρια. Το βάρε εξεχαστεί, ο Τζίλος εξεχαστεί. Το ξύλο στον παραγωγό της Κράσνονταρ εξεχαστεί. Θα ξεχαστεί και το επόμενο. Μία μαγεία όλα. Όλα, μία μαγεία. Τέλος πάντων, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα, αλλά τα μηνύματα δεν είναι καλά. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ξαναλέω, πρώτος από όλους ο ίδιος ο ΠΑΟΚ, στην επόμενη στραβή θα πρέπει να έχει δυναμική αντίδραση. Γιατί, ξαναλέω, ο Ολυμπιακός είναι βελτιωμένος σε σχέση με πέρσι, έχει πολύ καλή ομάδα, δεν λέει κανείς το αντίθετο. Εάν όμως στα δύσκολα βράδια του υπάρχουν διαιτητές, VAR και λειτουργούν όλα προς την κατεύθυνση να μην χάσει βαθμούς, δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει 36 νίκες σε 36 μάτς. Φαντάζομαι. Προς το παρόν έχει το αυριανό παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ας δούμε τι θα κάνουμε αύριο. Να δούμε τι θα προκύψει από την προπόνηση την πρωινή που έχει τελειώσει. Αποστολή ουσιαστικά περιμένουμε. Δεν νομίζω να υπάρχουν μεγάλες εκπλήξεις από την αποστολή. Θα δούμε αν θα επιστρέψει σε αυτήν και ο Στοχ. Αν θα είναι κανονικά μέσα. Πόσοι θα είναι οι παίκτες. Ο Μάτος αναγκαστικά εκτός. Έχει ενδιαφέρον και η δεκάδα γιατί. Είπαμε ότι ο Λιμνιός δύσκολα θα βγει μετά την εμφάνιση που έκανε την Κυριακή. Να δούμε τι θα γίνει με τον Ζαμπά. Τι θα γίνει με τον Μπίσεσβαρ, με τον Μπέλκα. Στη μεσαία γραμμή. Γενικά έχει ενδιαφέρον νομίζω αυτή τη φορά η ενδεκάδα και ότι θα επιλέξει ο Αμπέλ Φερέιρα. Λέγαμε και χθες με τον Σταύρο ότι γενικά δεν δείχνει πολλά, οπότε αύριο θα κρυφθούν όλα. Δεν περιμένω να βγει κάποια σπουδαία είδηση από τη συνέντευξη τύπου, όπως συνηθίζεται. Δεν νομίζω να πει κάτι φοβερό. Εντάξει, περισσότερο είναι ένα στίγμα για τη σκέψη του προπονητή παρά κάτι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο παίκτης που θα μιλήσει ακόμα. Να δούμε ποιος θα είναι το μεσημέρι και από εκεί πέρα το απόγευμα η Σλόβαν θα προπονηθεί στην Τούμπα, θα μιλήσει και ο Γιάν Κόζακ νωρίτερα. Μαζί με έναν παίκτη του κι αυτός. Και νομίζω ότι αυτό έχει ενδιαφέρον για τον ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση. Το παιχνίδι είναι όλο το μυαλό εκεί. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αγορές στο ΠΑΟΚ TV. Έχει ανέβει ξανά πάρα πολύ ο αριθμός. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει νέες οδηγίες για να βοηθήσει όλο τον κόσμο. Όπως είναι λογικό, κάθε μέρα προκύπτουν νέα ερωτήματα από διαφορετικές πλευρές, τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ καθημερινά ανανεώνει τις οδηγίες του, προσθέτει νέες απαντήσεις,
νέες κατευθύνσεις και σήμερα έχει βγάλει μια νέα διευκρινιστική τέλος πάντων ανακοίνωση. Την έχουμε και στο ΠΑΟΚ 24. Νομίζω ότι δύσκολα δεν θα καλυφθούν όλοι. Υπάρχει απάντηση για το οτιδήποτε. Εντάξει, σιγά σιγά και ο κόσμος θα το καταλαβαίνει καλύτερα και κάθε φορά η ΠΑΕ θα γίνεται ακόμα καλύτερη. Στο γιατί κομμάτι μια διαδικασία μετάδοσης, που ξεκινάει ναι. τώρα, προκύπτουν και θέματα στην πορεία. Αλλά η ΠΑΕ νομίζω ότι ό,τι θέμα προκύπτει, γιατί και αυτή τώρα μαθαίνει γενικότερα, λύνεται αμέσως και από αγώνα σε αγώνα θα υπάρχει και μεγαλύτερη εξοικείωση από τον κόσμο και καλύτερη παροχή υπηρεσιών από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και γενικότερα νομίζω θα φτάσουμε πολύ σύντομα σε ένα επίπεδο που πραγματικά δεν θα αντιμετωπίζει κανείς το παραμικρό πρόβλημα και θα γίνει και η ζωή των φίλων του ΠΑΟΚ πιο εύκολη και με την εφαρμογή που θα μπορείτε να την κατεβάσετε σε κινητά, λάπτοπ, smart TV και όλα τα σχετικά. Και με τα πακέτα που διευκολύνουν το να μην χρειάζεται κάθε, σε κάθε παιχνίδι ναι, να κλείνεις. Ναι, θα βγουν και πακέτα, δεν ξέρω τώρα θα βγουν ένα μήνα ή ένα γύρο. Νομίζω στην πορεία θα βγουν, έτσι, αυτό τουλάχιστον λέγεται προς το παρόν. Εντάξει, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Προς το παρόν ξέρουμε ότι είναι για τα αυριανό και για τις Κυριακές ένα πακέτο, αν θυμάμαι καλά 799. Και από εκεί και πέρα, μετά τη διακοπή, θα υπάρξουν σίγουρα περισσότερες λεπτομέρειες για όλα. Πάντως, οι αγορές συνεχίζονται και ο ρυθμός έχει ανέβει πολύ. Και σταματήστε λίγο την κρίνια ορισμένη. Για τα 5 ευρώ και για τα 7. Δεν έχει τόσο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Λεπτά. Δηλαδή, αν όντως. Που υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν θέμα με τα 7 ευρώ, εντάξει. Οκ. Okay. Τα προηγούμενα μάτς πώς τα βλέπατε? Είναι μια πορεία. Πηγαίνατε σε κάποιο καφέ και παίρνατε έναν καφέ, 3 ευρώ, 4. Πιάνουμε τώρα το ακραίο παράδειγμα, δεν ξαναλέω, δεν τα ισοπεδώνω όλα, πραγματικά υπάρχουν φίλοι του ΠΑΟΚ που έχουν σοβαρό θέμα οικονομικό. Ναι, αλλά τα προηγούμενα μάτς, εντάξει, νομίζω λύση πάντα υπάρχει. Μαζευτείτε σε ένα σπίτι 3 άτομα και δώστε 5 ευρώ, δηλαδή 1,5 ο καθένας. Δηλαδή μην τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Μετά από 2-3 δεκαετίες, 2 δεκαετίες που ο ΠΑΟΚ είναι στα συνδρομητικά κανάλια, πλέον γίνεται ένα άλλο εγχείρημα. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ο ΠΑΟΚ? Να πάει στο Open? Καλά, εκεί μπορεί να το κάνει στο άμεσο μέλλον. Μπορεί να μην το κάνει. Θα το δούμε πώς θα πάει. Αλλά είναι μια προσπάθεια που ξαναλέω δεν είναι το παιχνίδι 30 ευρώ. Και σας είπα, αν υπάρχει κάποιο θέμα, έχει οικονομικό, μαζεύονται 2-3 σε ένα σπίτι και δίνουν από 1,5 ευρώ ή δίνει ένας από τους 3 στα 5 ευρώ και βλέπετε το παιχνίδι. Και τα χρήματα πηγαίνουν στην ομάδα. Στέργιο, εμείς θα στείλουμε 6 άτομα την Κυριακή στην Τούμπα για τον αγώνα με τον Πανιόνιο που θα ξεκινήσει στις 7 τελικά. Δεν βλέπω πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεν πειράζει εμείς. Γράφετε φήμα, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε το μήνυμα στο 54526. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. 6 τυχεροί θα εξασφαλίσετε από σήμερα την παρουσία σας στην Τούμπα την ερχόμενη Κυριακή. Παρέα μαζί μας, ποιος είναι, Στέργιο? Το πω άλλη μία. FM κενό ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Μαζί μας είναι η Στίχημαν, Αγάπη. Μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και πέρσι και φέτος, θα είναι και τα επόμενα χρόνια. Εύκολος στοιχηματισμός. Και γρήγορα και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στις πιο ανταγωνιστικές αποδόσεις της αγοράς και εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα, ανά αγώνα, όλα τα αθλήματα και όχι μόνο. Ποδηλασία, βελάκια, δηλαδή όρεξη να έχετε. Μπορεί να παίζει άλλος βελάκια, αγάπη. Μπορεί. Να έχει κάνει στην Αμερική και να ξέρει τι ακριβώς γίνεται εκεί και να βγάζει χρήματα. Άμα του αρέσει. Και μπορείς επίσης, Στέργιο, άμα θέλεις να κάνεις ανανέωση και ανακαίνιση στο χώρο σου, να πας σε έναν δωμό Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στο Φίνικα, στα νέα του γραφεία, να βρεθείς εκεί από κοντά με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της αγοράς, να φτιάξετε ένα δικό σας πλάνο ανάλογα και με τις ανάγκες σου και με τις οικονομικές σου δυνατότητες και να γίνουν όλα όπως πρέπει με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Και μαζί μας φυσικά το Ritz Casino, όπου σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διασκέδασης. Είτε με το Βεργίνα Θέατρο, είτε με τα events τα καλοκαιρινά στον υπαίθριο χώρο του Alfredo's Gardens, 12 χιλιόμετρο οδού προς το αεροδρόμιο, Θεσσαλονίκη αεροδρομίου. Δεν υπάρχει εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε κλείσει τα 21 χρόνια ζωής και δεν χρειάζεται απαραίτητα να πάτε στο Regency για να δοκιμάσετε την τύχη σας. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα
Υπάρχουν εστιατόρια, υπάρχουν μπαρ. Γενικότερα πάρα πολλές επιλογές και στο Regency Casino. Θα πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε δύο λεπτάκια. Λοιπόν, Στέργιο, στέλνεις κόσμο στην Τούμπα σήμερα. Έτσι λένε οι προφορίες μου. Ισχύει. Εγώ στέλνω, δεν βλέπω να έχει πολύ διάθεση ο κόσμος. Δεν πειράζει, βλέπω ότι και να μην στέλνουμε. Εμείς στέλνουμε. Όποιος θέλει θα πάρει. Θα γράψει FM, θα αφήσει κενό, θα γράψει το ονοματεπώνυμό του και θα στείλει το μήνυμα στο 545-26. Πάρα και πολύ δύο απλά. Θα κερδίσει ένα εισιτήριο και θα κλείσει θέση στην Τούμπα και δεν θα χρειαστεί να μπλέξει με τα εισιτήρια που θα βγουν στα εκδοτήρια, με το PAOK TV, που βέβαια όχι, το PAOK TV να το αγοράσετε τη συνδρομή, δεν είναι κάτι. Αλλά θα έχει κλείσει θέση στο μάτς. Τελείωσε. Σου φεύγει από το μυαλό, είσαι ήσυχος. Ωραία. Στέλνω μήνυμα φίλος ο Κώστας και λέει πότε θα γίνει η κλήρωση για τα διαρκές που θα δοθούν σε ανέργους. Δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει ακόμα ενημέρωση γι' αυτό. Θα κάνουμε ρεπορτάζ. Αλλά νομίζω και ή θα ότι... αναφερθούμε μέσα στην ημέρα στο PAOK 24. Τέλος του μήνα θα είμαι καλά. Δηλαδή αυτές τις μέρες είναι. Ναι. Αν θυμάμαι καλά. Απλά δεν θυμάμαι ακριβή ημερομηνία. Θα ρωτήσουμε την ΠΑΕ και αν υπάρχει ενημέρωση. Θα το διαβάσετε είτε στο PAOK 24 τις επόμενες ώρες, είτε θα το αναφέρουμε αύριο στην αυριανή εκπομπή για τα εισιτήρια των ανέργων. Ένα μήνυμα του φίλου του Άλεξ και αφού μας καλημερίζει, γράφει: παρατηρώ πως με το νέο σύστημα 4-4-2 δεν υπάρχει ισορροπία στην ομάδα και σε κάθε αγώνα δεχόμαστε γκολ. Αλήθεια είναι αυτό. Το έχουμε πει. Καλό είναι να μην ισχύσει αυτό και αύριο. Σε αντίθεση με το περσινό σύστημα 4-2-3-1 που τακτικά ήμασταν καλύτεροι και γκολ δεχόμασταν πολύ δύσκολα. Πιστεύεις ότι ο προπονητής το έχει παρατηρήσει? Σίγουρα το έχει παρατηρήσει και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Έχει σκοπό να το αλλάξει ώστε να βρει ισορροπία και καλύτερη αμυντική λειτουργία η ομάδα? Δεν νομίζω ότι έχει στο μυαλό του να το αλλάξει στην παρούσα φάση. Ο Αμπέλ Φερέιρα, αυτό το 4-4-2 που αλλάζει ανάλογα αν ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση άμυνας ή θέση επίθεσης. Και ο αγώνας με την Κράσνονταρ πρέπει να προβληθεί στους παίκτες του ΠΑΟΚ ως παράδειγμα προς αποφυγή, λέει ο φίλος ο Άλεξ. Αυτά λοιπόν και με τα μηνύματα. Θυμίζω 2 και 4 θα ακούσουμε ζωντανά από το Λίμπερο τη συνέντευξη τύπου του Αμπέλ Φερέιρα και ενός ποδοσφαιριστή του Δικεφάλου. Νομίζω δεν έχω ενημέρωση από τον Σταύρο. Περιμένουμε να τελειώσει το σεμινάριο για να μας πει τι ακριβώς έγινε εκεί και τι δεν έγινε. Λοιπόν, ας πάρουμε σιγά σιγά τον Νίκο Μοσχοβίτη να δούμε τι είναι αυτή η μεταγραφή της ομάδας μπάσκετ. Πήραν μπάσκετ. Τι άντε, να κάνουμε, να βγούμε στους δρόμους, αγάπη. Αρχίζει, κινείται κάτι, Στέργιο. Ναι. Εντάξει, καιρός να είναι ο νέος παίκτης. Εντάξει, δεν είπαμε ότι έγινε κάτι τρομερό, αλλά έτσι όπως είναι τα δεδομένα, ήρθε ένας παίκτης. Τώρα αν θα βγει ή όχι, εντάξει, μπορείς να φέρεις και 10 παίκτες μαζεμένους αν θέλεις. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι να μπορείς. Αρχικά. Όπως και να είσαι, μπορείς να φέρεις 10 παίκτες αν θες να πάρεις, απλά να γεμίσεις το ρόστερ. Σκοπός είναι, όσο μπορεί να γίνει αυτό, να είναι τα χρήματα value for money, δηλαδή τα λίγα που φαντάζομαι θα πάρει το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα, να μπορεί να βγάλει στο γήπεδο 2-3 πράγματα. Ο σέντερ από τις Μπαχάμες, ο Ζέιν Νόουλς. Μπαχάμες. Έχεις πάει στις Μπαχάμες? Δεν έχω πάει ακόμα. Ωραία πρέπει να είναι, ούτε έχω πάει. Δεν έχω πάει ακόμα. Σε κάποια φάση τέτοιο, στη ζωή μας. Όταν θα έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα, στα 50 περίπου. Στο μεταξύ υπάρχει μια κινητοποίηση και από τους συνδέσμους για τα εισιτήρια. Λοιπόν, έχουμε τον Νίκο. Νίκο, τι γίνεται, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Όλα καλά? Όλα καλά. Ωραία. Πήγα να πω ότι υπάρχει μια στήριξη, γενικότερα μια κινητοποίηση γύρω-γύρω από την ομάδα και οι σύνδεσμοι, όχι μόνο με την ανακοίνωση, αλλά υπάρχουν και προεγγραφές. Η ομάδα της Πάλης πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 5 εισιτήρια διαρκείας. Η Λέσχη φίλων ΠΑΟ Γρεβενών και αυτή πήρε εισιτήρια διαρκείας. Γενικότερα, εντάξει, δείχνει ο κόσμος μια προδιάθεση να βοηθήσει την ομάδα. Συμφωνώ. Γενικότερα, η κατάσταση, η δύσκολη κατάσταση της ΚΑΕ έχει γίνει νομίζω αντιληπτή πλέον από περισσότερους από ό,τι πριν λίγο καιρό. Ναι. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή το γεγονός ότι την ανακοίνωση των συνδέσμων σήμερα, η οποία είναι καθαρά για το ποδοσφαιρικό κομμάτι, για όλα όσα γίνονται εκεί. Η αναφορά στο μπάσκετ κάτι λέει. Αν όλο αυτό μπορεί να φέρει
έτσι, περαιτέρω κινητοποίηση μέσα της αγοράς διαρκείας. Έτσι, αυτό μπορεί να κάνει ο απλός φίλος. Μόνο καλό μπορεί να κάνει στον ΠΑΟΚ, γιατί την κατάσταση την έχουμε εξηγήσει. Ναι. Και είμαστε, Νίκο, σε μια περίοδο που δεν είναι μόνο συμβολική η κίνηση. Δηλαδή, τώρα τα 5 εισιτήρια της ομάδας πάλης. Εντάξει. Και τα 15 της λέσχης φίλων ΠΑΟΚ Ρεβενών. Είναι 20 διαρκείας. Mm-hmm. Έχει φτάσει η ομάδα σε μια κατάσταση που αυτά τα χρήματα μπορεί κάπου να κλείσουν μια τρύπα. Δηλαδή. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ακόμα και τα. Νομίζω κάνει το φοιτητικό κάνει 80 ευρώ. Δεν θυμάμαι τώρα τι τιμές ακριβώς. Mm-hmm. Ακόμα και τα 80 ευρώ μπορεί να δώσει κάποιος. Δεν ακούγεται το ωραίο. Το ξέρω. Αλλά αυτή ναι, αυτό πήγα να σου πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ακόμα και τα 80 ευρώ, το πιο φθηνό διαρκείας μπορεί να υπάρχει τέλος πάντων. Αυτά τα 80 ευρώ. Τα έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ. Και δεν είναι ούτε υπερβολή να το λέμε. Ξέρω ότι δεν ακούγεται και τόσο καλά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η κατάσταση εδώ έχει φτάσει. Γι' αυτό λέω ότι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συσπήρωση και γύρω από το τμήμα μπάσκετ και στήριξη ο καθένας όπως μπορεί, έτσι, γιατί ο παδός μπορεί να αγοράσει ένα διαρκείας. Ένας ΠΑΟΚΣ επιχειρηματίας μπορεί να θέλει να δώσει μια χορηγία και να δώσει κάποια χρήματα μπροστά. Μπορεί να θέλει να αγοράσει κάποια ακριβά διαρκείας, όπως έχουν κάνει κάποιοι, έτσι, και να μπορέσει να βοηθήσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά γενικότερα, σε σχέση με 2-3 μήνες πριν, ας πούμε, νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια βελτίωση. Δηλαδή, περισσότεροι πλέον και όσοι έχουν τη διάθεση να ασχοληθούν, έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ο πυρήνας που υπάρχει γύρω από το ποδόσφαιρο, έτσι, γύρω από τον μπάσκετ, το ξέρουμε. Αλλά αν αυτός ο πυρήνας λίγο μεγαλώσει και όσοι είναι δίπλα τέλος πάντων έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει όλοι να βοηθήσουμε, μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ΚΑΕ. Και ο καθένας όπως μπορεί, έτσι. Όπως μπορεί. Αυτό ακριβώς στο όπως μπορεί, επειδή η στήριξη θα είναι απαραίτητη και στη διάρκεια της σεζόν, δεν είναι μόνο το καλοκαίρι. Μπορεί κάποιος να μην μπορεί να αγοράσει τώρα διαρκείας. Ναι, το καταλαβαίνω, ναι, αλλά μπορεί να πάει από τα 20 παιχνίδια στα 15. Να μπορεί να δίνει 5-10 ευρώ όταν έχει τη ώρα του αγώνα να πηγαίνει να παίρνει το εισιτήριό του. Και αυτά τα λεφτά θα είναι πολύτιμα. Mm-hmm. Συμφωνούμε ότι δεν είναι ευχάριστο. Είναι μια κατάσταση που εντάξει, δεν την έχουμε συνηθίσει. Όχι ότι τα προηγούμενα χρόνια τα λεφτά υπήρχαν εκεί, ήμασταν εντάξει, αλλά κάπου έφτασε η κατάσταση. Ναι, πλέον είναι στο σημείο που δεν έχεις επιλογές. Ναι, δηλαδή. Πλέον είσαι σε ένα σημείο τέτοιο που. Αυτό που σου έλεγα νωρίτερα ότι. Στο πρώτο άκουσμα ότι πάλι πήρε 5 διαρκείας, λες μπράβο στα παιδιά, περνάνε το μήνυμα. Αλλά δεν είναι μόνο το μήνυμα, είναι και τα χρήματα. Ναι. Ή πάλι είχε έναν άνθρωπο εκεί πέρα, τον Χάρη Ντομάνιο, που όλοι ξέρουμε πώς λειτουργεί για το σύλλογο. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι πάλι έχει επίσης δίπλα της έναν άνθρωπο σαν τον Κώστα Ναμερίδη, ο οποίος διαρκώς στηρίζει και βοηθάει. Έτσι. Και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο. Δηλαδή στο ότι υπήρχε έτσι, αυτή. Η συμβολική παύλα, σημαντική κίνηση τέλος πάντων που έγινε και σήμερα με την, ναι, με την πάλη. Πάμε τώρα στη μεταγραφή. Mm-hmm. Σίγουρα δεν, είναι ναι, εμπορική η καταγωγή του Knowles, το καταλαβαίνω. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν άρεσε στον κόσμο, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας, το ότι σε τρεις ομάδες που ήταν υποβιβάστηκαν. Δεν χτύπησε καλά αυτό, αλλά μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και. Τόσα πολλά, να λέει λιγότερα τέλος πάντων. Ναι. Κοίταξε, κάνε μας λίγο το προφίλ. Πρέπει λίγο, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πάντα, γενικά, είναι να είμαστε όσο δυνατόν περισσότερο ρεαλιστές γίνεται. Έτσι. Έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα ότι από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Κώστας Φλεβαράκης, έχει κάνει πάρα πολλές επαφές, ξένη, ελληνική αγορά, προσπαθώντας να βρει άμεσα επιλογές για το ρόστερ. Φυσικά στο Βαλάντιο το οποίο μπορεί να κινηθεί πιο ΠΑΟΚ. Το οποίο Βαλάντιο είναι πολύ συγκεκριμένο. Έτσι. Λοιπόν, έχει γίνει τόση κουβέντα το προηγούμενο διάστημα και δικαίως έχει γίνει κουβέντα το προηγούμενο διάστημα για το γεγονός ότι τα προηγούμενα χρόνια το ΠΑΤ ήταν ανέβηκε σε σημείο που δεν μπορούσε να καλυφθεί και πλέον έχουν υπάρξει τέτοια ανοίγματα τα οποία δημιουργούν πρόβλημα. Ναι. Όταν λοιπόν πλέον μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία που δηλαδή ξαναξεκινάς ουσιαστικά να κάνεις μια ομάδα με μικρότερο budget και να καλύψει τα προηγούμενα ανοίγματα, οι επιλογές που έχεις να κάνεις στο αγωνιστικό μπορεί να είναι και τέτοιες. Δηλαδή, παιχτών που σε πρώτη φάση βλέπεις το βιογραφικό τους και δεν βρίσκεις κάτι. Δηλαδή, δεν είναι να πεις ότι αυτό το παιδί που είναι να έρθει ο Zane Knowles, ακόμα και στις ομάδες που έπαιζε στην Α2 Γαλλίας, τέλος πάντων ήταν ο υπερπροταγωνιστής, ξέρω εγώ, για αυτός που είχε 20 πόντους και 10 rebounds σε κάθε παιχνίδι. Έτσι. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά.
Αυτή είναι. Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί με πολύ λίγα χρήματα να κάνει ένα ρόστερ για την επόμενη σεζόν. Έτσι, και θα έχει και επιλογές τύπου Νόουλς, που μπορεί να μην σου γεμίζει δωμάτι, που ουσιαστικά είναι ζαριά, έτσι. Δηλαδή, βρίσκεις ένα παίχτη φτηνό, που μπορεί να έχει κάποια στοιχεία τα οποία βλέπει ο προπονητής, και λες ότι δεν χάνω για τίποτα, αν του δώσω ένα πολύ μικρό συμβόλαιο, αν δεν μου βγει μπορεί να τον αλλάξω, αν μου βγει μπορεί να έχω ένα παίχτη που να με βοηθάει και να παίρνει λίγα χρήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, δεν ξέρω πώς ακούγεται σε κάποιους. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να γίνεται κουβέντα και να υπάρχει φυσικά κριτική για το γεγονός ότι τα μπάτζα τα προηγούμενα ήταν μεγάλα και δεν μπορούσαν να καλυφθούν. Και στην πρώτη μεταγραφή να γίνεται κουβέντα και κριτική γιατί παίρνει ένας παίχτης. Δηλαδή είναι λίγο ξύμορο. Στα δικά μου τα μάτια, έτσι. Το λέγαμε... Δηλαδή μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα πρέπει να γίνει φέτος, να βγάλει τα δικά της έξοδα, θα είναι 4,5 εκατοστάρια το μπάτζετ, 5, κάπου εκεί, παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Έτσι. Και θα πρέπει ταυτόχρονα με αυτά τα χρήματα να καλύπτονται και οφειλές προηγούμενες. Δηλαδή, μιλάμε για ένα budget, να το πω έτσι, περίπου 1 εκατομμύριο, αν βάλουμε και τα προηγούμενα, για να πας του χρόνου και να πεις ότι, οκ, okay, την περσινή χρονιά ούτε μπήκα μέσα, έκοψα και κάποιες παλιές οφειλές και προσπαθώ να κάνω μια ομάδα του χρόνου. Αυτό πήγα δηλαδή, να σου πω. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο και μεθαύριο, ποιοι μπορούν να βρεθούν να δώσουν χρήματα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πολύ σωστά. Εντάξει, μπορεί και κανένας πέρα από αυτούς που έδωσαν, τον Ιβάν Σαββίδη και τον Κώστα Μυρίδη. Ή μπορεί να ξαναδώσουν και οι ίδιοι, ή μπορεί να βρεθεί κάποιος τρίτος. Αλλά... Ναι, και υπάρχουν κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες, τέλος πάντων, ναι, οι οποίοι είναι δίπλα στην ΚΑΕ και είτε με κάποιες χορηγίες, είτε με διαρκείας ακριβά, τέλος πάντων, είναι δίπλα και στηρίζουν. Ναι. Εγώ στο έχω πει και εκτός αέρα, το έχουμε πει και στον αέρα. Με έχει κουράσει εμένα σαν Στέργιο το να κάνουμε κουβέντα, πληρώνουμε δύο ομάδες. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να σταματήσει ο ΠΑΟΚ να κάνει συνεχώς άνοιγμα και είναι φέτος, νομίζω, ιδανικότερη στιγμή γιατί δεν πάει πιο κάτω να μην μπει η φετινή ομάδα. Ούτε ένα ευρώ μέσα από τη χρήση της. Πολύ σωστά. Και να πληρώσει, να μειώσει το χρέος 50.000 ευρώ. 60-100, δεν ξέρω. Συμφωνούμε. Δηλαδή προτιμώ εγώ σαν Στέργιος, άλλοι μπορεί να έχουν άλλη άποψη, να φάμε μια φρίκη μέσα στη χρονιά και να είναι πραγματικά κάθε παιχνίδι δύσκολο, γιατί εκεί πάει δουλειά μάλλον. Αλλά να μην έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα, έτσι. Του χρόνου το καλοκαίρι ξαναπάει η ομάδα στον Ιβάν Σαββίδη και το οποίο πρόεδρε πέρυσι ήταν 3 εκατομμύρια το άνοιγμα, 3,5-4, δεν ξέρω. Φέτος είναι 4,5-5. Γιατί ναι, περιμέναμε κάποια χρήματα που δεν ήρθαν, βασιστήκαμε στον κόσμο που αλλά δεν ήρθε και βασιστήκαμε στη χορηγία που δεν πληρώθηκε. Δεν γίνεται άλλο. Συμφωνούμε σε όλα αυτά. Σε αυτή τη λογική λοιπόν την οποία λες και περιγράφεις και εσύ, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχεις και επιλογές οι οποίες δεν σου γεμίζουν το μάτι σε πρώτη φάση, παιδί μου. Δηλαδή εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που ο ΠΑΟΚ κινήθηκε και ανακοίνωσε ένα τέτοιο παίχτη. Δεν μου κάνει εντύπωση που ψάχνοντας κόμπο γκάρντ για την περιφέρεια και σκόρερ, μιλάει με τον Άνταμ Σμιθ και είναι σε διαδικασία ανταλλαγής συμβολέων τέλος πάντων, ο οποίος πέρσι έπαιζε την Α2 Ιταλίας. Να ξέρετε την Α2 Ιταλίας και ο Τζαμάλ Τζόνσον Α2 Ιταλίας ήρθε. Έτσι. Είναι μια κατηγορία που έχει πολλά λαβράκια ενδιαφέροντα. Έτσι, και όταν μιλάμε για ένα παίχτη που πέρσι 24 πόντους εκεί, εντάξει, σίγουρα είναι, έχει κάποια νούμερα πολύ ενδιαφέροντα. Απλά εγώ το λέω σαν μια γενική εικόνα, με αφορμή την πρώτη ανακοίνωση του Ζέι Νόουλς, ότι ο ΠΑΟΚ ο φετινός, παιδιά, αυτός είναι. Ο ΠΑΟΚ ο φετινός προσπαθεί να κλείσει τον Άντο Παπαντονίου και δεν μπορεί. Αλήθεια είναι αυτό. Και αυτό δεν ακούγεται ωραίο, το ξέρω. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει. Και ξέρει γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί μια ομάδα η οποία βρέθηκε ξαφνικά με wild card στην Basket League και λέγεται πρώην Ερμής Αγιάς νυν Λάρισα, δίνει σχεδόν τα διπλάσια λεφτά από τον ΠΑΟΚ στον Άντο Παπαντονίου. Ναι. Ξέρω ότι δεν ακούγεται ωραίο. Ωραία. Ούτε και εμένα μ' αρέσει. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο ΠΑΟΚ μιλάει με τον Γιάνκοβιτς, έτσι. Και ο Γιάνκοβιτς του λέει ότι εγώ θέλω να έχω ένα opt-out πάρα πολύ μικρό ή και μηδαμινό για να φύγω άμα θέλω στο εξωτερικό. Συν το ότι ζητάει τριψήφιο νούμερο μπροστά από τις χιλιάδες. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ δεν πρωτοδώσει. Δηλαδή θέλω λίγο, αυτό το οποίο προσπαθώ να εξηγήσω είναι ότι η κατάσταση του ΠΑΟΚ είναι τέτοια που όσοι είναι δίπλα του, έτσι, όσοι θα πάρουν διαρκείας, όσοι θα πηγαίνουν στο γήπεδο, όσοι θα παρακολουθούν την ομάδα, θα πρέπει να έχουν στο νου τους ότι ο Ζέι Νόουλς που έρχεται από την Α2 Γαλλίας, έτσι, είναι από τις Μπαχάμες, ωραία, και το παιδί ήταν σε ομάδες οι οποίες από την Α2 Γαλλίας πέφτανε, αυτή τη στιγμή που θα παίξει τον ΠΑΟΚ είναι ο καλύτερος παίκτης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η λογική που πρέπει να υπάρξει. Για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ του χρόνου,
τη σεζόν που θα ξεκινήσει, έτσι, να κάνει 8 ρημάδες νίκες, να το πω έτσι, ωραία, και να μην έχει πρόβλημα. Ναι. Αν μπορεί να κάνει και κάτι παραπάνω, ακόμα καλύτερα. Ξαναλέω ότι αυτά που λέω δεν ακούγονται ωραία. Το καταλαβαίνω, κάποιος με ακούει τώρα, τι μας λέει αυτός. Έτσι, κάποιος δεν ασχολείται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Και μακάρι ο Ζέι Νόουλς με τα λίγα χρήματα προφανώς που υπέγραψε, έτσι, να βγει κανένα λαβράκι της προκοπής, που δεν το είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Ωραία. Και στον ΠΑΟΚ μπορεί να βρει ένα ρόλο και να βοηθήσει και να παίξει σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Μακάρι να το κάνει. Μπορεί και να μην το κάνει. Έτσι όπως θα βλέπουμε τα νούμερα, την καριέρα και όλα αυτά, οι πιθανότητες λένε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Ωραία. Ας έρθει, ας τον δούμε και να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει και πώς. Ο συγκεκριμένος. Και όχι μόνο ο συγκεκριμένος. Και οι επόμενες κινήσεις που είναι να γίνουν από τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε. Δεν θα μας κάνει εντύπωση αν στη χρονιά από τους 5 ή τους 6 αλλάξουν οι 2 ή 3 όταν κινήσει τόσο χαμηλά. Καθόλου να σου πω. Όταν κινήσει τόσο χαμηλά, το να πετύχει διάνα, θα σου πω εγώ, 2 στου 5 είναι ένα καλό ποσοστό. Ναι, ναι. Εντάξει, αν πιάσει 3 στου 5. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο ποντάρει ο Φλεβαράκης και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι κάποια στοιχεία παιχτών τα οποία έχουν δει σε πιο χαμηλό επίπεδο. Τα στοιχεία αυτά μαζί με το κίνητρο τη παρουσία σε ένα ποτάσμα όπω το ελληνικό και του Basketball Champions League να δώσει το παίχτη. Το κίνητρο να παίξει σε ένα τέτοιο επίπεδο και αν από το ΠΑΟΚ πάρει 5 δραχμές, ξέρω εγώ, το επόμενό του συμβόλαιο να είναι 10 δραχμές, να είναι 8. Έτσι. Σε αυτό ποντάρει ο ΠΑΟΚ, αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Έτσι. Και ξαναλέω, όλα αυτά γίνονται τώρα. Νοέμβριο μήνα σήμερα που μιλάμε, τα πάντα είναι ανοιχτά. Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ένα ποσό και κινείται. Mm-hmm. Να κάνει, να υπογράψει, να κάνει προκαταβολές, να καλύψει κάποιες παλιές οφειλές, τώρα, τέλη Αυγούστου, άντε και λίγο αρχές Σεπτεμβρίου. Από εκεί και μετά θα πρέπει να αρχίσει να βρίσκει πάλι χρήματα. Έτσι, το τηλεοπτικό, εφόσον λειτουργήσει κανονικά αυτό που είχε υπογραφτεί πέρσι, γιατί πέρσι η συμφωνία των 11 ομάδων της Basket League με την ΕΡΤ ήταν για 2 χρόνια, πιθανολογώ θα λειτουργήσει, mm-hmm. δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, το τηλεοπτικό ουσιαστικά, Αν όχι όλο, το μεγαλύτερο το κομμάτι είναι χωρισμένο. Γιατί πόσο μιλάμε, Νίκο? Δεν νομίζω να είναι πάνω από 220. Ναι. Από εκεί πρέπει να είναι. Για να καταλάβουμε λίγο και τα νούμερα που υπάρχουν πλέον, ναι, στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί περισσότερο το ρώτησα. Ναι, ναι. Εντάξει, το ποσό είναι πολύ μικρό, τώρα μένει και χωρισμένο το μεγαλύτερο ποσοστό ή όλο, δεν ξέρω. Ναι, ναι. Εγώ μπορεί να καταλάβω, σου λέω, μπορώ να καταλάβω το γιατί να είναι αυτός ο παίχτης, τέλος πάντων δεν υπήρχαν άλλες επιλογές, δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά εγώ επίσης μπορώ να καταλάβω ότι η κατάσταση είναι τέτοια που, ναι, ο Ζέι Νόουλς από την Α2 Γαλλίας, ναι, είναι μια επιλογή για τον ΠΑΟΚ δεδομένη αυτή τη στιγμή. Η οποία μπορεί να αλλάξει την πορεία. Οκ. Okay. Ναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια, υποστήριξη από όποιον μπορεί, όπως μπορεί, μόνο καλό μπορεί να κάνει. Ακόμα και να έχει ο ΠΑΟΚ σε κάθε του παιχνίδι να έχει αντί για 1000 άτομα να έχει 2000 που θα κάνουν και μια ατμόσφαιρα στο παλατάκι, ακόμα και αυτό καλό είναι. Βέβαια. Ακόμα και αυτό καλό είναι. Επίσης θα ήταν πολύ καλό, ναι, να μπορέσει να πουλήσει 5000 διαρκείας, λέω για παράδειγμα, έτσι, ναι, και να έχει ένα καλό κομπόδεμα και μάλιστα ρευστό για να κάνει καλές κινήσεις. Δεν μπορεί να το κάνει. Έτσι. Εντάξει, μακάρι αυτοί που δεν θα πάρουν διαρκείας να ενεργοποιηθούν στη διάρκεια της σεζόν. Ακόμα και, ναι, αυτό. Okay. Γιατί μάλλον δεν θα έχουμε 5.000 διαρκείας. Μακάρι να έχουμε, αλλά δύσκολο. Όχι. Δεν θα έχουμε. Αυτό είναι πραγματικό. Να τα λέμε όλα. Για τον Σμιθ, θα είπαμε, διαβάζω, εξετάζεται και η περίπτωση Τζάκσον. Τον ξέρουμε τον Τζάκσον πάνω κάτω. Ναι, εντάξει, είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί μέσα στις πολλές. Είναι παίχτης που στην Ελλάδα ουσιαστικά έγινε. Τον είδαμε λίγο πριν 3 χρόνια, θυμάμαι καλά, με τον Άρη, στα μέσα της σεζόν. Ναι, ναι. Είχε πάει και στην Κηφισιά στην πρώτη επαγγελματική κίνηση μετά το κολέγιο, αλλά στην Κηφισιά έμεινε πολύ λίγο και έφυγε, δεν πρόλαβε καν να παίξει. Mm-hmm. Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι στην Κύπρο, με 13 πόντους μέσω όρο, με 8,8 rebound. Ήταν και πρώτος μπλοκέρα, θυμάμαι, σωστά, καλά, της διοργάνωσης. Εντάξει, ξαναλέω, και εδώ η Κύπρος είναι ένα ποτάσμα το οποίο δεν είναι σε επίπεδο με το ελληνικό. Okay. Αλλά και από εκεί μπορείς να βρεις αυτό το οποίο λέγαμε. Κάποιον παίχτη με λιγότερα χρήματα από ό,τι να πας ένα παίχτη, ξέρω εγώ, από την Ιταλία ή την Τουρκία, δεν ξέρω εγώ τι, και δίνοντάς του λιγότερα χρήματα εσύ, να του δώσεις το κίνητο να παίξει ένα καλύτερο ποτάσμα και στον μπάσκετ του Champions League.
Δεν ξέρω περίπου τον Τζάκσον κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει. Είναι λίγο διάφορα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να δούμε αν θα προχωρήσει, αλλά είναι μια περίπτωση που προτάθηκε, εξετάζεται, παίζει εκεί στο 4-5, είναι αρκετά δυναμικός. Δηλαδή είναι παίχτης που τελειώνει φάσεις πάνω από τη Στεφάνη, είναι καλός στο κομμάτι πάνω από τη Στεφάνη της άμυνας, τίμιος στο pick and roll, εντάξει, ένας παίχτης που έχει κάποια στοιχεία και γενικότερα έχει παίξει σε αρκετά πρωταθλήματα, έχει δοκιμαστεί και στην Πολωνία νομίζω παλιότερα, έχει γενικότερα γυρίσει έτσι αρκετά πρωταθλήματα και χώρες κάθε χρόνο. Νίκο, πότε πιστεύεις... Αλλά να δούμε αν και κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει αυτή η υπόθεση. Πότε πιστεύεις ότι θα έχουμε ολοκληρωμένο ρόστερ? Σε 5 μέρες, σε 10, σε 15? Κοίτα, δεν ξέρω αν θα υπάρχει ολοκληρωμένο ρόστερ πολύ άμεσα. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι ο Φλεβαράκης θέλει εκεί στα Μαυροσκούφια, στα μέσα Σεπτεμβρίου και καπάκι ένα τουρνά που θα πάει ο ΠΑΟΚ στη Βουλγαρία, να έχει όσο το δυνατόν περισσότερο σχηματοποιημένο το ρόστερ. Προς τα εκεί είναι αυτές οι κινήσεις. Τώρα αν θα είναι ολοκληρωμένο δεν μπορώ να το ξέρω μέχρι τότε. Και επίσης το ολοκληρωμένο στο μυαλό καθενάς είναι λίγο διαφορετικό. Δηλαδή εμένα δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν ο ΠΑΟΚ πάρει 6 Αμερικανούς, κάνει μια κουβέντα με τον Τσόχλα σε πιο σταθερή βάση και τον ανανεώσει και λειτουργήσει με 6 Αμερικανούς, Τσόχλα, Μαργαρίτη, Χίζα, Καραμανόλη, Καρά και ένα μικρό ακόμα. Ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση. Τώρα, αν προκύψει κάτι από την Ελλάδα, δηλαδή κάτι εντυπωσιακό με τον Παπαντονίου για παράδειγμα που λέω, κάποια αλλαγή που σήμερα που μιλάμε δεν το βλέπω, βλέπω αρκετά κοντά τον Παπαντονίου στον Ερμή, αν και είναι εκεί λίγο περίεργα τα πράγματα στην επαφή του. Τέλος πάντων, τα δεδομένα σήμερα αυτό δείχνουν. Αν μπορεί να αλλάξει κάτι με τον Γιάνκοβιτς στην πορεία ή με τον Σαρικόπουλο, okay, γιατί αυτές οι επιλογές για τον ΠΑΟΚ από την δεν Ελλάδα. Έχει άλλους, δεν έχει. Ναι, μα αυτές είναι οι λύσεις. Αυτές είναι οι λύσεις. Έτσι. Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδί, αλλά και κάνει... τώρα από Ελλάδα, έτσι. Έχει να κάνει, αλλά είναι λύσεις πιο... Έχει να κάνει με το προχωρημένο της εποχής ή όντως φέτος έγινε κάτι άλλο και οι Έλληνες έχουν κλείσει όλοι? Κοίταξε, καταρχάς μην ξεχνάμε ότι για τους καλούς Έλληνες, ή μάλλον για τους Έλληνες στην πιο παραγωγική φάση της καριέρας, να το πω έτσι, για να μην πω γιατί δεν είναι κάποιος καλός ή κακός, okay. Υπάρχουν οι επιλογές της ΑΕ και του Προμηθέα, που είναι πάντα το ταβάνι τη δεδομένη χρονική. Ναι. Έτσι. ΑΕ και Προμηθέα θέλουν να είναι όλοι. Ωραία. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, η ΑΕΚ, έτσι, έκλεισε τον Κίκα, έκλεισε τον Τολιόπουλο. Έκλεισε τον Κακλαμανάκη από το Λαύριο που είναι ένα σέντερ Έλληνας που δεν βρίσκεις εύκολα, καλό κορμί, καλός παίχτης. Δηλαδή, εντάξει, ο Κίκας ήταν ένας παίχτης που έτσι κι αλλιώς το μπάτζετ του ήταν πολύ ανεβασμένο. Okay. Του Τολιόπουλου και του Κακλαμανάκη δεν ήταν πολύ ανεβασμένο το μπάτζετ, αλλά η ΑΕΚ που είχε χρήματα κινήθηκε και τους πήρε. Ο Προμηθέας επίσης είναι μια ομάδα που λειτουργεί έτσι. Ο Ήφαιστος επίσης είναι μια ομάδα που δίνει χρήματα καλά. Έτσι. Και έχει και ελληνικές επιλογές. Ναι. Έχει εμφανιστεί ο Ιωνικός, που επίσης κυκλοφορεί με καλά χρήματα στην αγορά. Έχει εμφανιστεί ο Ηρακλής, ο οποίος έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις μέχρι τώρα. Οπότε, οι περισσότεροι λοιπόν έχουν κλείσει και είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές περιμένουν λίγο παραπάνω, κάπου εκεί τέλη Αυγούστου, γιατί δεν βρήκαν κάτι καλύτερο νωρίτερα. Και είναι και κάποιες ομάδες οι οποίες αφήνουν και κάποιο κενό στο ρόστερ ουσιαστικά για κάποια ευκαιρία τελευταία στιγμή. Γιατί αλλιώς είναι προφανώς να κλείσει έναν Έλληνα παίχτη ή ένα ξένο Ιούλιο, αλλιώς είναι να το κλείσει, ξέρω εγώ, Σεπτέμβριο. Έτσι, γιατί τα χρήματα είναι λιγότερα. Τώρα συγκεκριμένοι, εντάξει, τώρα τι να σου πω. Ο Παπαντονίου, για παράδειγμα, νομίζω ότι κάθε χρόνο κάπου εδώ κλείνει. Ναι. Κάθε χρόνο. Δηλαδή και πέρσι, αν θυμάσαι, όταν στο πάω και εκείνο τον ένα μήνα, είχε ξεκινήσει ουσιαστικά η σεζόν και ήταν χωρίς ομάδα. Παρότι έκανε προετοιμασία από τον Παναθηναϊκό πέρσι, έτσι. Ναι, ναι. Συμμετείχε στο βασικό στάδιο, έπαιξε σε φιλικά και όλα αυτά. Προφανώς πάλευε για να βρει ένα συμβόλαιο εκεί, δεν το κατάφερε, ήρθε στον Πάγκο με τον Μηνιαίο και μετά πήγε στον Πανιόνιο. Ναι. Έτσι. Ο Γιάνκοβιτς, ας πούμε, είναι ένας παίκτης που εδώ και καιρό είναι στην αγορά, έχει κάνει πολύ καλή σεζόν πέρσι με τον Χολαργό. Έχει και ένα προσωπικό ζήτημα που τον κρατάει εδώ κοντά στη Θεσσαλονίκη και ακόμα δεν έχει κλείσει, ας πούμε, αν είχε κάποια πρόταση από το εξωτερικό μακριά μπορεί να την απέρριψε για αυτόν τον λόγο. Και κάτι ανάλογο ισχύει και με τον Σαρικόπουλο, που έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι στην Τσμόκι Μίνσκ και στη Βέντεμπε Λιγκ. Και αυτός έχει ένα προσωπικό έτσι ζήτημα που τον κρατάει και αυτόν εδώ κοντά. Και προφανώς και αυτό παίζει ρόλο που ακόμα δεν έχει κλείσει τέλος πάντων κάπου αλλού ή δεν έχει συμφωνήσει με τη Τσμόκι για την επόμενη σεζόν, γιατί νομίζω ότι είχε
ή και οψιόν για την επόμενη σεζόν. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση με τους Σέλτικς. Οπότε ουσιαστικά πιο πολύ και ο Φλεβαράκης έχει δώσει βάρος στο κομμάτι των ξένων και είναι φυσιολογικό θα πω εγώ, γιατί το κομμάτι των Ελλήνων μπορεί να τραβήξει κι άλλο. Να μην έχει άμεσα κάτι. Και αν δεν υπάρχει συμφωνία το συγκεκριμένο, να επιστρέψουν πιο μετά κάποιες επαφές. Νομίζω ότι η επόμενη κίνηση ή μάλλον η επόμενη εξέλιξη έχει να κάνει με τον Άνταμ Σμιθ. Ναι. Έτσι. Είναι παίκτης που και αυτός έχει υποταθεί στην Ερμία Γιάς, Παύλα Λάρισα. Αν τον λέμε Λάρισα για την οικονομία της συζήτησης, δεν προχώρησε εκεί το θέμα για διάφορους λόγους. Είχε υποταθεί και στον Άρη, ο οποίος εξέτασε την περίπτωση, αλλά του Άρη κατάσταση είναι περίεργη, γιατί όλοι περιμένουν τα μπαν θα έρθουν, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Και οπότε από τη στιγμή που δεν έχει οριστική άρση των μπαν, δεν μπορεί να κάνει κινήσεις με παίκτες που δεν προέρχονται από Ελλάδα. Προτάθηκε και στον ΠΑΟ και από τη στιγμή που τα νούμερά του είναι τέτοια, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη που είχε πέρσι 24 πόντους στη Ραβένα με τον Ανδρέα Ματσό προπονητή, με περίπου 35 λεπτά αγώνα, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν ουσιαστικά το πρώτο βιολί εκεί, έτσι, ο συγκεκριμένος. Η Α2 Ιταλίας είναι μια κατηγορία που όντως μπορείς να βρεις πράγματα από εκεί. Δηλαδή, ας πούμε, ο Τζαμάλ Τζόνς, όπως είπα, προερχόταν από εκεί. Θα μου πει κάποιος και ο Τρακ Μπράιαν προερχόταν από εκεί. Συμφωνώ. Εντάξει. Είναι το ρίσκο που παίρνεις, έτσι, κάθε φορά. Και ανάλογα τα χρήματα που έχεις να δώσεις. Ναι. Δηλαδή, πέρσι ο ΠΑΟΚ τσεκάριζε ένα παίχτη από την Α2 Ιταλίας, τον Κίφερ Σάιξ, παιχτάρα, playmaker κοντός που πηδούσε, κάρφωνε, έβαζε. Αυτός πήγε στην Αβελίνο, αν δεν κάνω λάθος. Α2 Τουρκία ήταν εγγεσμένος, συγγνώμη. Και έκανε χρονιά και τώρα δεν ξέρω πού κατέληξε. Έκανε πολύ καλή χρονιά πέρσι. Γι' αυτό λέω ότι γενικότερα όταν ακούει κάποιος Α2, ξέρω ότι ξενερώνει, αλλά πολλές φορές υπάρχουν και ο Κλάντρο, με Α2 Ισραήλ είχε έρθει. Ναι, δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Εντάξει. Ωραία. Τώρα η Α2 Γαλλία, οι τέσσερις υποβασμοί, okay, το καταλαβαίνω. Εντάξει. Ότι είναι ένα θέμα. Ναι. Okay. Το παιδί είναι απλάτιχο. Δεν τη βρίσκανε οι συμπαίκτες του. Έκανε ό,τι μπορούσε. Ένας δεν φτάνει όμως. Ένας δεν φτάνει. Άκουσα να διαβάσουμε μια είδηση και να κλείσουμε. Του διάβασα πριν από λίγο. Εντάξει, Ελλαδάρα, ρε φίλε. Υπάρχει ένα χωριό στην Θεσπρωτεία με 40 κατοίκους, το οποίο λέγεται, κάτσε να δεις, Ραβενή. Δεν έχω πάει. Στη Ραβενή. Είναι ένα παλικάρι γύρω στα 30 χρονών, ψυχτικός, σπούδασε στα Γιάννη, αλλά γύρισε στο χωριό του και ανέλαβε το καφενείο, παύλα ψυσταριά του πατέρα του. Δεν υπάρχει άλλο στο χωριό. Καταλαβαίνεις, είναι το μοναδικό μέρος. Ναι. Ωραία. Είναι η μοναδική νέη στο χωριό μαζί με τη σύζυγό του και το παιδάκι τους. Ναι. Σκάει μύτη οι ελεκτές της εφορίας στις 18 Αυγούστου. Στη Ραβενή, άκου τώρα. Με αστυνομία μαζί. Ωραία. Ναι. Εκείνη την ώρα είχε το μαγαζί 20 άτομα γύρω στα μεσάνυχτα. Πού να πάνε οι άνθρωποι καλοκαιριάτικα. Θα πάνε στο μοναδικό μέρος. Και πιάνουν, λέει, την πεθερά του αδερφού του. Να μαγειρεύει μέσα. Να κόβει πατάτες. Ναι. Και τον επιβάλλουν πρόστιμο πόσο λες? Για να ασφάλεις την εργασία. 23.000 ευρώ. Ωραία. Δηλαδή οι άνθρωποι, ρε φίλε, είναι. Καθάρισε η πεθερά του αδερφού πατάτες. Και πας στη Ραβενή και του δίνεις 23.000. Και λέει το παιδί. Που τον πήρε τηλέφωνο, να κάνει την καταγγελία για το Ραβενή. Και εσύ τι ψυχούλα μπορεί να διαθέτεις? Κοίταξε, καμιά φορά. Δεν μπορεί να βρέθηκαν στο Ραβενή, κατά λάθος. Μην το λες. Πριν από 2-3 χρόνια είχαν πάρει βάρνα όλα τα χωριά των Σερών. Ναι. Είχαν γράψει υπάλληλο έτσι ανασφάλιστη, πάλι συγγενή, όχι πρώτου βαθμού που επιτρέπεται να βοηθάς. Ναι. Στο δασοχώρι Σερών. Απλώς η κοπέλα πρόλαβε να πετάξει την ποδιά γιατί κατάλαβε τι παίζει, αλλά ξέχασε το μολύβι στο αυτί. Κατάλαβες. Αλλά μιλάμε για καταστάσεις. Και την έβγαλε η τσιμπίδα του νόμου. Ναι, ναι. 20.000 ευρώ. Γιατί δουλεύει ανασφάλιστη. Τέλος πάντων, παρένθεση αυτό λοιπόν. Ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τον Σταύρο. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα είναι τα ΝΑΚ. Τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να πάρετε, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά αλλά και αξεσουάρ. Τρία μεγάλα καταστήματα. Αριστοτέλους με Τσιμισκή, το τελευταίο έτσι μεγάλο κατάστημα. Πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετεράνια Κόσμος. Υπάρχει και το nak.gr με την ησυχία από το σπίτι σας, όπου βρίσκεστε, να δείτε τι ζευγάρια θα αγοράσετε από τα ΝΑΚ. Δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή αν χρειαστείτε σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά καταστήματα στοκ σε όλη τη Θεσσαλονίκη, ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο, με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70% στα καταστήματα στοκ. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα και τα Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης.
παρακολουθεί σεμινάρια στην πληροφορική και γίνεται expert στην πληροφορική και απαραίτητη στην αγορά εργασία, σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού, ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και αποκτάτε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Για πληροφορίε στα Data Labs 2310-222962, datalabs.edu.gr στο διαδίκτυο ή περάστε μια βόλτα από τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα, επιστρέφουμε, αφού σας θυμίσω ότι έχετε ακόμα 25 λεπτάκια για να κερδίσετε ένα από τα 6 εισιτήρια που δίνουμε για το match ΠΑΟΚ Πανιόνιος Κυριακή στις 7, FM κενό ονοματεπώνυμο στο 545-26. Απλή διαδικασία, έχετε ακόμα 20 λεπτάκια γεμάτα, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, έχετε ακόμα 20 λεπτάκια παρακάτι να μπείτε στην κλήρωση για ένα από τα 6 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιόνιος Κυριακή στις 7 στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή, προφανώς έχετε βολευτεί οι περισσότεροι από εσάς, έχετε διαρκείας, έχετε κάνει τα κουμάντα σας για εισιτήρια. Αν κάποιος δεν έχει πάντως, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει με ένα απλό μήνυμα FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, ένα από τα 6 εισιτήρια που δίνουμε σήμερα από το ΠΑΟΚ 24. Και πάμε στο Σταύρο, που τελικά, Σταύρο, δεν θα ντυθείς μπαλαρίνα στην αίσθηση στο τέλος, το γλίτωσες. Καλησπέρα. Με ποιο πράγμα? Αν περνούσε η Κράσνονταρ, είπες, θα ντυθώ μπαλαρίνα. Το γλίτωσες. Η Κράσνονταρ αυτή τη στιγμή είχε έναν παίκτη στους 11. Οι άλλοι όλοι ήταν κομμωδίες. Ειδικά τα χάφτους, δηλαδή αυτοί που περάσαν από την πόρτα δεν το έχω καταλάβει ποτέ ακόμα. Ναι, ούτε εγώ. Πρέπει να κάνω το παιχνίδι της ιστορίας που πρέπει να κάνω. Ναι. Μιλάμε για κομμωδία τώρα. Δεν μιλάμε για κακή ομάδα απλά. Τόσα λάθη δηλαδή σε αυτό το επίπεδο δεν μπορείς να κάνεις ούτε για πλάκα. Είναι αυτό που έλεγες χθες. Βάλαν γκολ οι άνθρωποι και το φάγανε 15 λεπτά μετά. Μέχρι να σκύψω, να ανάψω τσιγάρο, ωραία, και να σηκώσω το κεφάλι το είχαν πάει. Και να σκεφτείς πότε είναι καλό να μπει και το δεύτερο της Κράσνονταρ, ούτε έχεις σκέψεις προλάβουμε να κάνουμε. Είναι αυτό που είπες. Το καλύτερο επάγγελμα να είσαι τεχνικός διευθυντής στη Ρωσία. Τίποτα, φίλε, είναι όνειρο ζωής. Ξεκίνα, Σταύρο, ξεκίνα. Είσαι η ομάδα της Ρωσίας. Δεν θα δαγκώνω κάτω από 500.000 για την μεταγραφή. Τα δίνουν εκεί αβέρτα χρήματα. Τα δίνουν αβέρτα χρήματα. Έχουν έναν Όλσον. Αυτός θα έχει κανένα 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, 2. Ωραία. Δεν πέτυχε συμπαίκτη. Δεν πέτυχε συμπαίκτη, πραγματικά. Ξεκίνα. Η ταχύτητά του χαμηλή. Έχεις την εμπειρία, έχεις το προφίλ, μάθε ρώσικα. Ωραία, χρειάζονται. Με το Repress από πίσω μου. Τελειώστε, τελείωσε. Θα δείξεις στον πρόεδρο το βιντεάκι του Repress. Θα σου λέει, δώσε ό,τι θέλεις, δώσε Σταύρο. Δεν τους βλέπω, δεν θα κάνω λάθος ποτέ. Δηλαδή θα βαγκώνω 500-600.000 και θα συσκήσω με αυτά που τους γίνανε, οι παίκτες θα είναι διαχειρικοί. Να μην μας ξεχάσεις τότε, όταν μεγαλοπιαστείς και γίνεις ο Ραϊόλα της Ρωσίας, μην μας ξεχάσεις. Λοιπόν, πώς πέρασες εκεί πέρα, πώς πέρασες? Το ΒΑΡ θα πέσει, μέχρι το ΒΑΡ να πάει στην κεντρική αίθουσα, να μείνουμε στα γήπεδα, θα γίνει το κουτούλιο γάμος. Σας το λέω από τώρα. Οι κανονισμοί είναι απλοί, εντάξει, μην τρελαθούμε. Σ' ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή. Ελέγχει, ναι, το ΒΑΡ ελέγχει το μεγάλο λάθος, αυτό που αλλοιώνει. Δεν ελέγχει ότι λάθος υπάρχει. Εντάξει, παρεμβαίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν παρεμβαίνει σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ωραία. Ψάχνει το καλό λάθος. Ψάχνει ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει, το offside από μόνο του. Ωραία. Άλλες φορές παρεμβαίνει ο διαιτητής, πρέπει να παρέμβει ο διαιτητής. Άλλες φορές που είναι γεωγραφική η απόφαση είναι ξεκάθαρα του ΒΑΡ γιατί υπάρχει τεχνολογία. Ωραία. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Δεν χρειάζεται πολύ... εκεί που μπερδεύονται είναι όταν οι αποφάσεις των διαιτητών είναι ό,τι να είναι. Εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Ναι. Δηλαδή αυτό που κάνει ο Κουμπαράκης την Κυριακή, το Σάββατο. Ωραία. Αυτό που κάνει ο διαιτητής στο Ολυμπιακός Κράζοντας με το χέρι του Κιγέρνερ. Εκεί μπερδεύεται το πράγμα. Ωραία. Το ΒΑΡ δεν θα δει ποτέ σφύριξε αυτό. Εννοείται δεν έχουμε απάντηση καμία για το πλάνο που είδε ο Κουμπαράκης. Αλλά ο Κουμπαράκης έχει δικαίωμα να ζητήσει όσα πλάνα θέλει. Δεν έχει χρονικό περιορισμό. Αυτό έλεγα, ναι, αυτό έλεγα. Ένα λεπτό έχει 2, έχει 3, έχει 5, 15. Σωστά. Γι' αυτό θα τιμωρηθεί περισσότερο αυτό από τον Τζοβάρα. Εντάξει. Αλλά γενικά στην οικονομία του παιχνιδιού το ΒΑΡ προσφέρει. Πρώτα απ' όλα στατιστικά το ΒΑΡ παρεμβαίνει. Υπάρχει ΒΑΡ
την ώρα του αγώνα, πώς το λένε, on field review, αυτό που κοιτάει ο διαιτητής δηλαδή την οθόνη, μία φορά ανά τρία παιχνίδια. Έχει μειωθεί κατά 30-35% το θέατρο, έχει μειωθεί, δεν έχει επηρεαστεί ο καθαρός χρόνος παιχνιδιού, δηλαδή έχουν μειωθεί τα φάουλ. Είναι δηλαδή μερικά πράγματα τα οποία ξεκάθαρα βοηθάει το ΒΑΡ. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα εντάξουμε το ΒΑΡ στο ελληνικό ποδόσφαιρο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αποτελεί και αυτό πρόβλημα. Γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ακόμα και την τεχνολογία μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε εις βάρος του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα. Τελειώνει αυτό το... Έχουμε μια εικόνα για το ΒΑΡ τέλος πάντων. Ήρθαν, δεν ήμασταν πολύ δημοσιογράφοι, είναι η αλήθεια. Ήμασταν καμιά 15-20, πάντοτε ήταν πολύ παραπάνω. Αλλά εγώ αισθάνομαι πλέον να το καταλαβαίνω. Ναι. Ότι ξέρω τι θέλει να... τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει το ΒΑΡ. Ωραία. Στα δικά μας. Πριν... Στα δικά μας θα πάμε. Πριν, ναι, θα πάμε μια ερώτηση που την έκανα και χθες. Αν έγιναν ερωτήσεις, αν δέχτηκαν ερωτήσεις, καταγράφονται τελικά οι συνομιλίες στην Ελλάδα μεταξύ του χειριστή και του διαιτητή. Δεν είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν καθίσαμε μέχρι το τέλος. Μπορεί να απαντήσει και αυτό το πράγμα στο τέλος. Ναι. Αλλά δεν είναι ξεκάθαρο νομίζω. Ωραία. Πάμε στα δικά μας. Νομίζω ότι αυτό θα ξεκαθαριστεί αφού μεταφερθεί το ΒΑΡ στην Γενική Ένωση του Σάντου. Ναι. Πάμε στα δικά μας. Εντάξει, έχει ξεκινήσει η... προπόληση των πακέτων εισιτηρίων πάει πολύ καλά για το ΠΑΟΚ και για το κανονικό γήπεδο και για την ευκαιρία του αγώνα. Sold out με τη Σλόβαν στο γήπεδο και αναμένεται πολύ μεγάλη κινητικότητα στο κομμάτι των συνδρομητών στο ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια ανακοίνωση συνδέσμων που εγώ θεωρώ ότι για πρώτη φορά είναι τόσο μέσα στο κλίμα που υπάρχει, με καθαρή γραφή και που εκφράζει το κοινό αίσθημα. Και επειδή διαβάζω γενικά ανακοινώσεις του συνδέσμων διαφόρων ομάδων, η δική μας είναι, μιλάμε για καζιωτάκες μπροστά τους. Καζιωτάκες. Ναι, ναι. Δεν έχει άχρε πρόεδρε και τι γίνεται και πρόεδρε γιατί και τέτοια. Κανονική γραφή, θέλω να μπλοκάρουν. Με άποψη, με θέση. To the point, κατευθείαν, ναι. Είναι, αλλά αυτή είναι η θέση τους. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ναι. Και κακά τα ψέματα, αυτή είναι και η θέση μας. Το 80% του κομματιού όλων μας. Δεν είναι απ' έξω από την πραγματικότητα. Έτσι είναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι. Ωραία. Είναι σημαντικό ο σκληρός σου πυρήνας να αντιλαμβάνεται την κατάσταση, γιατί σημαίνει ότι είναι και προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει τις όποιες κρίσεις θα προέλθουν από τα όσα βιώνει ο σύλλογος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Εντάξει, από την άλλη και ο σύλλογος, ποδοσφαιριστές, προπονητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι κτλ. Κτλ. Ωραία, είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν ότι ο σκληρός πυρήνας έχει μια τέτοια οριμότητα σε μια δημόσια τοποθέτησή του και να μπουν αύριο στο γήπεδο και να μην έχουμε να μας κάνει bullying που κάθε απίθανο. Ναι. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά τον Αμπέλ Φερέιρα μαζί με τον Φερνάντο Βαρέλα, όπως με ενημερώνει η Αγάπη, που είναι η Σιντούμπα. Εντάξει, λογικά δεν περιμένουμε κάτι να ακούσουμε Σταύρο εξωπραγματικό. Εντάξει, φαντάζομαι θα τονιστεί η ανάγκη για την πρόκριση. Τώρα, αν πει κάτι ο Φερέιρα, θα το δούμε. Θα το ακούσουμε ζωντανά από το Λίμπερο. Περιμένουμε και την αποστολή, και εκεί νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις. Δηλαδή, ίσως αν είναι μέσα ο Στόχτη ή όχι, μέχρι εκεί. Δεν ξέρω τον σχηματισμό. Εκεί περιμένω εκπλήξεις, να ξέρεις. Ναι. Περιμένω μία. Λίγο διαφορετική προσέγγιση του Φερέιρα. Λίγο. Με γνώμονα την ισορροπία. Ναι. Την ισορροπία που χρειάζεται η ομάδα για να πάρει την πρόκληση. Εντάξει. Αυτό πιστεύω. Αλλά θα το δούμε και αυτό. Δεν είμαι ακόμα σίγουρος για το τι θα κάνουμε. Οι Σλοβάκοι έρχονται μαζεμένοι με τις δηλώσεις, αναμενόμενο και αυτό νομίζω, αλλά θεωρώ ότι μέσα τους ξέρουν ότι με ένα γκολ βάζουν πολύ δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν θα μπορούσαν να βγουν και στην επίθεση και να πούνε πάμε για την πρόκριση και εμείς αυτά. Εντάξει, είναι λογικό νομίζω να. Γιατί ήταν το πολλέ.
Εντάξει, γνωρίζουν ότι είναι η ποιότητά τους κάτω από το ΠΑΟΚ, Σταύρο, εντάξει. Εντάξει. Το γνωρίζουν, αλλά... στα πολιτήρια νομίζω έρχονται αποφασισμένοι να πάρουν την πρόκληση και καλά κάνουν. Αλλά τουλάχιστον προς τα έξω περνάνε ότι θα μας πιέσει ο ΠΑΟΚ, είμαστε δύσκολα, η Τούμπα κτλ. Εντάξει, το καταλαβαίνουν και αυτό, αλήθεια είναι. Απλώς δεν έρχονται τόσο με χαμηλούς τόνους όσο λένε στις δηλώσεις, τουλάχιστον εγώ αυτό πιστεύω. Ναι, εντάξει. Εντάξει, δεν είναι μικρή ομάδα, Σιλοβάν, και περίφανο έχει πάρει, εντάξει, καινούργιο γήπεδο έχει. Μια χαρά ομάδα είναι, Σταύρο, μια χαρά ομάδα είναι. Ομάδα, δεν είναι τυχαία ομάδα, ναι. Δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Ναι. Έχει σαν ομάδα κάποια στοιχεία. Το οποίο πάω και να την δώσει, να την ακυρώσει επιθετικά σίγουρα και να ψάξει πάνω στα δύο κόμματα να δώσει την πρόθεση. Ναι, και λέγαμε και νωρίτερα με την αγάπη ότι δεν έχεις να καλύψεις ένα 4-0 όπως η Κράσνονταρ να πεις ότι πρέπει να βάλω γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Ας μπει το γκολ και στο 30 το πρώτο που λέει ο λόγος. Μην αναφέρεις την Κράσνονταρ, φίλο μου. Ναι. Δεν την ξαναφέρω. Ναι. Τελείωσε η Κράσνονταρ, εκτός αν την βρούμε μπροστά μας στους ομίλους του Europa League. Ξέρω εγώ. Ναι. Το ότι ο Κάνιας και ο Λέοβατς μπήκαν στους ομίλους, τι σου λέει. Άντε ο Κάνιας, ο Λέοβατς. Ο Λέοβατς στη Δυναμό δεν παίζει. Στη Δυναμό, ναι. Όχι, δες. Μια χαρά ομάδα είναι Δυναμό. Μια χαρά ομάδα είναι Δυναμό. Μπράβο και στο Λέοβατς, μπράβο και στον Κάνιας. Με το καλημέρα στον Ερυθρό Αστέρα θα παίξει στους ομίλους. Ο Ισπανός. Ωραία. Αυτά στέλνω. Κάτι άλλο δεν είχαμε στο ξενοδοχείο εκεί, στο σεμινάριο, Όχι. Ήρεμα κύλησε. Εντάσει και αυτά δεν είχαμε. Όλα καλά. Ναι. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Σταύρο. Έλα. Λοιπόν, αυτά από το Σταύρο. Θα πάμε αμέσως στην Αγάπη, να μας πει τι γίνεται εκεί, στο γήπεδο της Τούμπας. Έχετε ακόμα 3-4 λεπτάκια. Προλαβαίνετε να στείλετε ένα μήνυμα, να μπείτε στην κλήρωση για τα 6 εισιτήρια που δίνουμε για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Θα κάνω την κλήρωση αφού μιλήσουμε με την Αγάπη. Λοιπόν, έχουμε την Αγάπη, η οποία διακτηνίστηκε στο γήπεδο της Τούμπας. Τι γίνεται, Αγάπη? Στέργες, σου έλειψα τόσο. Σου έλειψα τόσο. Δεν είπα εγώ ότι μου έλειψες, είπα ότι διακτηνίστηκες. Νομίζω μιλάω πολύ καλά ελληνικά, Αγάπη. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, τι γίνεται? Εντάξει, ηρεμία υπάρχει ακόμη. Mm-hmm. Περιμένουμε τον Αμπέλ Φερέρα και τον Φερνάντο Βαρέλα που θα μιλήσει εκ μέρους των παικτών. Mm-hmm. Ελπίζω να μην υπάρξει κάποια καθυστέρηση, γιατί η αλήθεια είναι ότι λίγο με την κίνηση υπάρχει ένα θέμα. Από ό,τι μας λένε ναι. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, αλλά ναι. Είναι και η γνωστή λαϊκή Στέργιο. Α, είναι λαϊκή σήμερα, ναι, βέβαια. Που δυσκολεύει λίγο την κατάσταση, είναι ψώνησε, η αλήθεια. Ψώνησες τίποτα? Δεν πρόλαβα. Όχι. Καμιά πυριά, κανένα ντομάτα, ξέρω εγώ κάτι. Δεν κάνα είναι ψαράκι. Το στοιχείο μου αυτό, όχι. Όχι, δεν όχι, το όχι. Ιδέα δεν έχω. Θα με κοροϊδέψουν κιόλας, θα ξέρεις. Δεν πήγες με το καροτσάκι της λαϊκής στην Τούμπα? Όχι, σου λέω, θα με κοροϊδέψουν να πάω. Δεν το έχω. Θα πάρω τα χειρότερα. Ναι. Οπότε είμαστε στην αναμονή. Mm-hmm. Δεν έχει φανεί ακόμη η αλήθεια να είναι κάποιος Σλοβάκος και νομίζω ότι θα έρθουν μαζί με την αποστολή. Οπότε δεν νομίζω να είναι κάποιος. Δεν περιμένουμε σημαντική παρουσία εδώ πέρα. Από Σλοβάκους το απόγευμα, οπότε από εκεί περισσότερα. Είμαι στην αναμονή. Φερνάντο Βαρέλα. Να ξεκινήσει. Φερνάντο Βαρέλα. Δίπλα στον Φερέιρα. Περιμένουμε και την αποστολή. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Δεν έχει βγει ακόμη. Όχι, ακόμα όχι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καθοδόν ο Φερέιρα και ο Βαρέλα από την νέα μεσημβρία είναι ήδη στην Τούμπα. Θα δούμε. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι θα ρωτηθεί και για τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι και αν σκέφτεται αλλαγές. Τώρα, αν θα δώσει απαντήσει ή όχι. Επαφίεται στον ίδιο. Τώρα για ενδεκάδα σίγουρα δεν θα απαντήσει. Ναι, εντάξει. Δεν το κάνει κανείς. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Το... Θα βγάλω αυτόν, θα βάλω αυτόν. Ναι, είναι το ότι έχω στο μυαλό μου ένα πλάνο, αλλά δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Πολύ λογικό. Θέματα άλλα δεν υπάρχουν αυτή τη φορά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο παίκτη που έχει κάποια ενόχληση, είναι αμφίβολο οτιδήποτε. Ναι. Οπότε νομίζω πάμε καθαρά στο κομμάτι του αγώνα, στην κατάσταση της ομάδας και σε όλα αυτά. Ωραία, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι, τουλάχιστον από αυτά που θα πει. Ναι. Σίγουρα. Λίγο έτσι, το πώς σκέφτεται το παιχνίδι και τι πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ για να ανατρέψει αυτό το 1-0. Ωραία, αγάπη, ναι. Σε αφήνουμε. Παραμένεις εκεί. Θα σου δώσω αριθμούς να κάνεις εγκλήρωση. Α, μπράβο, σε αγάπη. Ωραία.
Είδες ρε Στέργιο, είδες ρε. Τα σκέφτεσαι πριν από μένα, αγάπη. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό θέλω... το πει να γίνει την καλή συνεννόηση, έλα. Θέλω 6 νούμερα από το 1 μέχρι το 17. Μέχρι το... 17. Μέχρι το 17, λοιπόν, το 5. Mm-hmm. 5, 7, 16. 5, 7, 1. 16, 1. 10. Mm-hmm. 4. 6 είπες, εντάξει, φτάνει. Και... Φτάνει. 6 4. Είπα. Ναι, 6 είπες. Α, εντάξει το. Εντάξει. Ωραία, αγάπη. Θαυμάσαι. Σε ακούμε ξανά στο Λίμπερο στα επόμενα λεπτά, αφού κάνουμε αλλαγή σκητάλης μετά τον Αμπέλ Φερέρα και πριν, για ό,τι χρειαστεί. Λοιπόν, αυτά και από την αγάπη, η οποία είναι στην Τούμπα. Θα ακούσουμε ζωντανά τον Αμπέλ Φερέρα. Θα σας κάνει παρέα ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Στις 2 και 4, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνέντευξη. Κλασικά χρήση το 2 και 20 και 25. 2,5 γράφει το YouTube. Εντάξει. Αρχικά ήταν 2,5, μετά πήγε 2 και 4. Εντάξει, μικρή σημασία έχει. Θα ακούσουμε λοιπόν μέσα από το Λίμπερο τον Αμπέλ Φερέρα από την Τούμπα. Είναι εκεί και η αγάπη και θα σας μεταφέρει πριν και μετά τις δηλώσεις του Αμπέλ Φερέρα και του Φερνάντο Βαρέλα οτιδήποτε υποθεί στο περιθώριο της συνέντευξης τύπου. Λοιπόν, η τυχερή για σήμερα. Έχουμε και λέμε πρώτο εισιτήριο Ζέρβας Δημήτρης, το κινητό σε 003. Δεύτερο εισιτήριο Θεοχαρίδου Αρίστη, το κινητό σε 691. Χρήστο Αρίστη ή Άριστη. Αρίστη. Καλημέρα, έστειλε η Αρίστη την Κυριακή. Οπωσδήποτε πρέπει να πάμε γήπεδο για να απολαύσουμε την Παοκάρα. Το κινητό σε 691. Αχτσίδης Στέργιος, το κινητό σε 595. Παπαμιχαλάκης Τρίφων, το κινητό σε 093. Το πέμπτο εισιτήριο, μισό λεπτό γιατί κάνει μια ανανέωση. Το πέμπτο εισιτήριο Βαχαρακίδης Στέργιος, δεύτερο Στέργιος στους νικητές. Μπράβο. Το κινητό τελειώνει σε 689 και το τελευταίο εισιτήριο Ιακωβίδης Γιώργος, το κινητό σε 207. Ξαναλέω, Ζέρβας Δημήτρης, το κινητό σε 003. Θεοχαρίδου Αρίστη, το κινητό σε 691. Αχτσίδης Στέργιος, το κινητό σε 595. Παπαμιχαλάκης Τρίφων, το κινητό σε 093. Και Βαχαρακίδης Στέργιος, το κινητό σε 689. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλής για τον τρόπο που θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για να δείτε δωρεάν το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο. Κυριακή στις 7 είναι η σέντρα. Λοιπόν, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μια είδηση που έχει τα τελευταία λεπτά, μια πειθαρχική δίωξη του Αλέξη Κούγια για κάτι από τα πολλά που έχει πει το τελευταίο διάστημα. Έχει ασχοληθεί με όλους ο μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ και με τον Παναθηναϊκό και με φιλικά ομάδων και με τον Αντρόμητο, νομίζω τώρα πρόσφατα με αφορμή τον αγώνα της πρεμιέρας. Φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα Τανάκ. Τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να αγοράσετε, είτε μιλάμε για παιδικά, είτε για γυναικεία, είτε για παιδικά, είτε για αξεσουάρ ακόμα. Τρία μεγάλα καταστήματα. Μετεράνια Κόσμος στο πρώτο. Πλατεία Αγίας Σοφίας στο δεύτερο. Αριστοτέλους Μετσιμισκή το τρίτο. Φυσικά υπάρχει το nak.gr που σας προσφέρει και δωρεάν αποστολή και δωρεάν αλλαγή αν χρειαστείτε στα παπούτσια που θα αγοράσετε σε όλη την Ελλάδα. Και φυσικά πάρα πολλά καταστήματα stock, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, με προσφορές που φτάνουν μέχρι και το 70%. Μαζί μας την δεύτερη ώρα και τα Data Labs και το διαβίου μάθησης. Παρακολουθήστε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίες bartender, σεμινάρια στο service και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Και φυσικά σεμινάρια εξειδίκευση στα τουριστικά και παίρνετε όλα τα εφόδια που χρειάζεται για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού που ακόμα στη χώρα μας παρατηρείται μία άνθηση, γενικότερα υπάρχει κίνηση σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα. Πληροφορίες στο 2310-22-29-62, datalabs.edu.gr και στα γραφεία της Datalabs στο κέντρο της πόλης, Εθνικής Αμήνης 14α. Αυτά από το ΠΑΟ 24. Ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης και από τις 3 μέχρι τις 5 ο Γιώργος Ζαγόρας. Θα ακούσετε στην επόμενη εκπομπή σε λίγα λεπτά τη συνέντευξη τύπου ζωντανά από την Τούμπα του Αμπέλ Φερέρα και του Φερνάντο Βαρέλα. Το δικό μας ραντεβού
Σαν ΠΑΟΚ 24 μαζί σας, λίγα λεπτάκια αύριο μετά τις 12, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.